Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ό,τι παίζει, ανεβαίνει στο metrosport.gr με την υπογραφή της νούμερο 1 αθλητικής εφημερίδας Metrosport και του κορυφαίου αθλητικού σταθμού Μετρόπολης 95,5. Live streaming αποκλειστικών αγώνων. Live chat με όλους εσάς. Βίντεος και σχόλιο από κορυφαίους αθλητικογράφους. Και σε έκδοση για smartphones και tablets. Metrosport.gr. Ο ηγέτης στα σπορ και στην online ενημέρωση. Καλησπέρα από την Καβάλα και το Ανθή Καραγιάννη, εδώ που η δεύτερη Καβάλα υποδέχεται τον πρωτοπόρο Πανσεραϊκό στο περιθώριο της 27ης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου της τρίτης εθνικής. Όποιος κερδίσει, κερδίζει την κορυφή του ομίλου στη σημερινή αναμέτρηση, οπότε είναι απόλυτα λογικό να προσελκύει όλα τα βλέμματα πάνω της αυτή η αναμέτρηση ανάμεσα στους Αργοναύτες και τα Λιοντάρια από τις Σέρες. Είναι ίσως το παιχνίδι της χρονιάς για τις δύο ομάδες, καθώς το αποτέλεσμα του θα κρίνει πολλά σε ό,τι αφορά την άνοδο, αφού την ίδια ώρα, μετά από 26 αγωνιστικές, η Καβάλα βρίσκεται σε ισοβαθμία με τον Άρη στην δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 61 βαθμούς, ο Πανσεραϊκός στην κορυφή με 62 βαθμούς. Σε ένα παιχνίδι που ισοπαλία ουσιαστικά δεν βολεύει κανέναν από τους δύο σημερινούς αντιπάλους. Οπότε αμφότεροι οι μονομάχοι θα παίξουν για την νίκη, για το τρίποντο, με την όθηση του κόσμου τόσο η Καβάλα όσο και ο Πανσεραϊκός. Οι Καβαλιώτες βρίσκονται εδώ στις εξέδρες του Ανθή Καραγιάννη, ήρθανε για να δώσουν όθηση στους παίκτες της Καβάλας. Από την άλλη και οι Σερέοι ταξίδεψαν μέχρι εδώ προκειμένου να υποστηρίξουν και αυτοί τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών του Κώστα Βασιλακάκη. Βλέπουμε και την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο με τις μπλε εμφανίσεις, η Καβάλα άσπρες ο Πανσεραϊκός. Να δούμε και το πώς θα παραταχθούν στον αγωνιστικό χώρο, με την Καβάλα να παρατάσσεται με τον Αθανασίου κάτω από τα δοκάρια Βίτλης, αριστερά στην άμυνα Σταματόπουλος, δεξιά Μπάτζιος και Ιορδανίδης τα δύο στόπερ, Μακρτσιάν θα είναι ο κόφτης μπροστά από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Μπρατσιάνη και Παπάς θα εναλλάσσονται στις πτέρυγες της μεσαίας γραμμής, Γαβριλίδης και Διαμαντίδης στα χαφ, με τον Κρυστάλλι να είναι στην κορυφή της επίθεσης. Από την άλλη Ανδρούτσος κάτω από τα δοκάρια για τον Πασεραϊκό, δεξιά στην άμυνα ο Δαμιανός Τριανταφύλου, αριστερά ο Καψάλης, Χιάκας και Βοσκόπουλος στα δύο στόπερ, Ρούτσης και Ολίσε στα χαφ, Μουτεσίδης και Τάντιτς στις πτέρυγες της μεσαίας γραμμής, ο Ραχίμ σε ρόλο επιτελικού μέσου πίσω από τον προωθημένο στην κορυφή της επίθεσης του Πανσεραϊκού, τον Σάκη Γκόγκα. Σημαντικές απουσίες και για τις δύο ομάδες. Ο Σάκης Κανούλας η βασικότερη από την πλευρά της Καβάλας, αφού δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που είχε όλη την εβδομάδα και έτσι τέθηκε νοκάουτ εκτός αποστολής. Το ίδιο και ο Παρμαξίδης, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό, οπότε ήταν αναμενόμενη αυτή η απουσία για την ομάδα της Καβάλας, όπως και ο τιμωρημένος Μαυρόσιος Παπαδόπουλος. Από την άλλη για τον Πασεραϊκό, από τη σημερινή αναμέτρηση ο Περπερίδης όντας τραυματίας, όπως και ο τιμωρημένος Γαλακτερός, όλα έτοιμα σε λίγο για την έναρξη της σημαντικής αυτής αναμέτρησης, όπου είπαμε η Καβάλα παίζει για τους τρεις βαθμούς προκειμένου να πατήσει κορυφή την ίδια ώρα αυτή τη στιγμή στο κλάνο της Βικελίδης. Θυμίζουμε ο Άρης, που επίσης ενδιαφέρεται για το αποτέλεσμα αυτής της αναμέτρησης, υποδέχεται τον Εύρο Σουφλίου. Από την άλλη ο Πασεραϊκός με νίκη σήμερα παραμένει στην κορυφή και δύο αγωνιστικές πριν από την λήξη του πρωταθλήματος θα έχει σίγουρα το πάνω χέρι για την άνοδο. Ορκονίκης από τους ποδοσφαιριστές της Καβάλας για την σημερινή αναμέτρηση. Περιμένουμε και το σφύριγμα, το εναρκτηριολάκτισμα από τον διαιτητή της σημερινής αναμέτρησης, τον κύριο Ευαγγέλου, με τον Γιαννουλίδη και τον Φωτόπουλο να είναι οι δύο βοηθοί του και οι τρεις από τον σύνδεσμο Αθηνών. Στον πάγκο για την Καβάλα Σιμάκης, Μπαντάνης, Γκαραλίδης, Φυρινίδης,
Καρύπογλου, Παντελίδης και Μπαρέτας. Από την άλλη για τον Πασεραϊκό, Μπονέρης, Τσουκαλάς, Κώστας Τριανταφύλου, Παλιούρας, Παπαστεργίου, Γαϊδαρτζής και Τσιμίκας. Οι αλλαγές για τον Κώστα Βασιλακάκη, που ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές του να μπουν δυνατά στο σημερινό παιχνίδι. Το ίδιο ισχύει και για τους παίκτες της Καβάλας. Έχουμε σέντρα στο παιχνίδι μας εδώ και μερικά δευτερόλεπτα. Με την Καβάλα να έχει κερδίσει το πρώτο πλάγιο. Και τον Ιορδανίδη να δίνει στον Μπάτζιο. Το δίδυμο στα στόπερ της Καβάλας. Και πάλι ο Ιορδανίδης θα σηκώσει την μπάλα. Κέρδισε την μονομαχία ο Κρυστάλλης. Η μπάλα όμως απομακρύνθηκε από τους αμυντικούς του Πανσεραϊκού. Και τώρα ο Γαβριλίδης θα αφήσει στον Μπρατσιάνη. Και πάλι ο Γαβριλίδης. Ο Λίσε για τον Πανσεραϊκό τώρα. Στον Γκόγκα, τον ψηλόσωμο επιθετικό της Καβάλας. Του Πανσεραϊκού, συγγνώμη, ο οποίος έχει περάσει και από την Καβάλα για 2,5 χρόνια. Το 2000 είχε φορέσει την φανέλα των Αργοναυτών ο Σάκης Γκόγκας. Εδώ έχει την μπάλα, η κόντρα θα κερδίσει και το πλάγιο. Αρκετός κόσμος και όμορφη ατμόσφαιρα σήμερα εδώ στο Ανθή Καραγιάννη. Απομακρύνει την μπάλα από τον Ιορδανίδη από την άμυνα της Καβάλας. Ένα φάουλ τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής που κερδίζουν οι γηπεδούχοι. Να δούμε τώρα την εκτέλεση με πάσα μπροστά του στον Βιτλή. Μπάλα ο Λίσε. Σε μαρκαρίστηκε πίσω στον Σιάκα. Αυτός θα σηκώσει για τον Ραχίμ. Δεν πέρασε η μπαλιά του. Και τώρα πάλι η Καβάλα με την κατοχή της μπάλας. Μια πάσα δεν βγήκε για τον Κρυστάλλιο. Τάντιτς, ο Ιορδανίδης πιο γρήγορα θα απομακρύνει σε ένα χώρο που ήταν μόνο ο Καψάλης. Ο Λίσες στον άξονα θα κερδίσει το φάουλ εδώ από τον Γαβριλίδη. Καψάλης. Για τον Τάντιτς. Ο Τάντιτς ξεμαρκαρίστηκε, έβγαλε τη σέντρα, απομάκρυναν η αμυντική της Καβάλας, επιμένει ο Πανσεραϊκός. Δεν έχει φύγει ακόμα η μπάλα τώρα, όμως ολοκληρώνεται η φάση με το σφύριγμα του διαιτητή για επιθετικό φάουλ των φιλοξενούμενων. Εκεί ο Ραχίμ τα λέει με τους ποδοσφαιριστές της Καβάλας, με τον Ιορδανίδη, τον Μπάτζιο. Παρατηρήσεις από τον κύριο Ευαγγέλου, τον διαιτητή της αναμέτρησης. Και ο Αθανασίου θα δώσει με πάσα δίπλα του στον Ιορδανίδη. Αυτός πάλι στον Αθανασίου, πιέζουν ψηλά ο Ραχίμ και ο Γκόγκας για τον Πανσεραϊκό. Ολοκληρώνονται και αυτή η φάση. Υπήρξε σφύριγμα από τον διαιτητή. Τώρα ο Χάρης Παπάς με την μπάλα στα πόδια, ο αρχηγός της Καβάλας από τα πλάγια προσπαθεί να βρει το χώρο να κάνει τη σέντρα, κερδίζει όμως το κόρνερ από αυτήν την ενέργεια. Ο Χάρης Παπάς από τους πλέον έμπειρους ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο, όχι μόνο από την πλευρά της Καβάλας. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει πολλές παραστάσεις. Εκτελέστηκε το κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι και φαλιά. Μεγάλη ευκαιρία για την Καβάλα. Τεράστια ευκαιρία με τον Μπρατσιάνη, με την Καβάλα. Στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης οι γηπεδούχοι αγγίζουν τον γκολ εδώ με τον Μπρατσιάνη. Η προβολή όμως που έκανε πέρασε out. Φωνές από τον Κώστα Βασιλακάκη προς τους ποδοσφαιριστές του για αυτή την αδράνεια στην άμυνά τους από την εκτέλεση corner. Στο 4, στο 4ο λεπτό λοιπόν η Καβάλα άγγιξε το γκολ με τον Μπρατσιάνη. Και τώρα ένα φάουλ που κερδίζουν ξανά οι γηπεδούχοι.
Βιτλής. Ο Βιτλής κρατάει, κλείστηκε όμως και έχασε. Βεβαιασμένη κίνηση εδώ από τους παίκτες του Πανσεραϊκού. Χάνουν ξανά την κατοχή και πίσω στον Ιορδανίδη μπάλα. Σταματόπουλος. Πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. Διαμαντίδης. Έχασε το κοντρόλ. Πάμε να δούμε ξανά. Βλέπουμε εδώ την μεγάλη στιγμή για την Καβάλα στο τέταρτο λεπτό. Η κεφαλιά που έγινε από το ύψος του πέναλτι. Βλέπετε εδώ τον Μπρατσιάνη. Λίγο ήθελε για να κουμπίσει την μπάλα και να την σμπρώξει στα δίχτυα. Δεν το έκανε. Αυτή κατέληξε out. Η πρώτη μεγάλη στιγμή στο παιχνίδι μας. Στο ντέρμπι της 27ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της 3ης Εθνικής για τον πρώτο όμιλο. Ένα παιχνίδι που παρακολουθείτε ζωντανά από την κάμερα του metrosport.gr. Τεράστιο το ενδιαφέρον και το πάθος των δύο ομάδων αλλά και του κόσμου που βρίσκεται σήμερα στις εξέδρες τόσο της Καβάλας όσο και του Πανσεραϊκού. Η κόντρα πάνω στον Ραχίμ. Επιμένουν οι φιλοξενούμενοι. Η κόντρα από τον Ραχίμ. Η μπάλα καταλήγει σε πλάγιο για τους γηπεδούχους. Εκτελέστηκε το πλάγιο. Μονομαχία στην γραμμή του πλαγίου. Μπροστά από τον πάγκο του Πασεραϊκού. Και η μπάλα είναι για την Καβάλα. Εκτελέστηκε. Εδώ βλέπουμε και τον Κώστα Βασιλακάκη. Τον προπονητή του Πασεραϊκού. Να δούμε αυτή την φάση. Ο Αθανασίου θα βγει πιο γρήγορα από τον Γκόγκα και θα μαζέψει την μπάλα με τα χέρια στον Μπάτζιο. Εδώ και ο προπονητής της Καβάλας, κύριος Σανή Φαντάκης, ο οποίος είναι στον πάγκο των αργών αυτών από τον Φλεβάρη, όταν και αντικατέστησε τον κύριο Σπυρλίδη, τον πρώην τεχνικό της Καβάλας. Ο Τάνδιτς τώρα για τον Πανσεραϊκό. Ωραία για τον Ραχίμ. Αυτός θα κάνει ένα σούτ, την μπάλα στα χέρια του Αθανασίου. Καλή σκέψη από τον Ραχίμ. Κακή εκτέλεση όμως αυτή την φάση. Στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης, 4 λεπτά πριν, θυμίζουμε, η Καβάλα έχασε σημαντική ευκαιρία να ανοίξει το σκορ με τον Μπρατσιάνη. Ο Βιτλής θα εκτελέσει το πλάγιο που έχει κερδίσει η Καβάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Παπάς χάνει από τον Ραχίμ. Με φάουλ προσπάθησε να ξανακερδίσει ο Χάρης Παπάς. Τώρα ο Λύση έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Απομάκρυνε ο Μπάτζιος για την Καβάλα. Ο Λύση φάουλ τώρα του Ολύσε. Του Εγκούτ Ολύσε, 35χρονος Νιγηριανός με θητεία σε πανθρακικό εργοτέλη από όλο Καλαμαριάς, Ολυμπιακό, Βόλου, μερικές από τις ομάδες που αγωνίστηκε, που έχει αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όν είναι ποδοσφαιριστής του Πανσεραϊκού. Στο 0-0, στο 1ο λεπτό, εδώ στο Ανθή Καραγιάννη. Παιχνίδι ανάμεσα στην Καβάλα και τον Πανσεραϊκό με τους γηπεδούχους. Δεν πέρασε η μπαλιά για τον Κρυστάλλι, έχασε και τώρα ο Πανσεραϊκός. Ωραία για τον Τάντιτς, ανοίγει την μπάλα. Πίσω όμως ο Ιορδανίδης σύλλεχε την φάση και γρήγορα κινήθηκε προς την πορεία εδώ στον Αθανασίου. Αυτός απομάκρυνε. Τριανταφύλου. Τον Μουτεσίδη. Δεν πέρασε η μπαλιά του για τον Γκόγκα αυτός, για τον Ραχίμ τώρα. Και τώρα ο Λύσε. Ωραία μπαλιά για τον Τάντιτς. Έχει σηκωθεί η σημαία του βοηθού, κύριο Φωτόπουλου. Ολοκληρώνεται αυτή η επιθετική προσπάθεια των φιλοξενούμενων. Μπάτζιος σηκώνει για τον Παπά, εκεί όμως ο Βοσκόπουλος με το κεφάλι θα κερδίσει και τώρα ο Λύσε.
στον άξονα. Δεν πέρασε η μπαλιά του για τον Ρούτσι. Άστοχη εδώ η ενέργεια από τον Γαβριλίδη. Σιάκας στον Καψάλη. Καψάλη σηκώνει για τον Τάντιτς. Εκεί ο Σταματόπουλος όμως με το κεφάλι θα απομακρύνει. Και πάλι ο Καψάλης επιμένει. Τάντιτς βγάλει μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Απομακρύνουν οι γηπεδούχοι. Πιο μακριά τώρα ο Μακριτσιάν για την Καβάλα. Φαίνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Ο Τάντιτς σταματάει όμως γιατί είναι συμπαίκτης του στο έδαφος. Ο Ραχίμ συγκεκριμένα της με το νούμερο 11 στη φανέλα είναι στο έδαφος και δείχνει να πονάει. Ο Τάντιτς έβγαλε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Σταμάτησε από μόνος του το παιχνίδι. Και τώρα ο Αθανασίου τήρησε το fair play πίσω στους, στην άμυνα του Πανσεραϊκού. Η μπάλα και συγκεκριμένα στον Τριανταφύλου. Σηκώνει για τον Ραχίμ. Ο Μπάτζιος πιο γρήγορα πάνω στην μπάλα θα κερδίσει και το φάουλ. Σε λίγο συμπληρώνουμε 12 λεπτά παιχνιδιού. 0-0 εδώ στο Ανθή Καραγιάννη. Βλέπουμε και τον κόσμο της Καβάλας. Ένα μικρό μέρος από την κερκίδα των γηπεδούχων. Έχουν έρθει μαζικά σήμερα εδώ στο Ανθή Καραγιάννη για να στηρίξουν τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών και να δώσουν όθηση σε αυτούς για την κατάκτηση των τριών βαθμών. Νέα διακοπή και πάλι παίκτης του Πανσεραϊκού στο έδαφος. Ο Λύση αυτή τη φορά πιάνει το γονάτο στο δεξί του πόδι. Σηκώθηκε όμως ο Λύση. Κουτσένη θα συνεχίσει όμως κανονικά το παιχνίδι. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ο Σιάκας σε αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Πανσεραϊκός θα σηκώσει για τον Γκόγκ. Αυτός πήρε την κεφαλιά. Ο Σταματόπουλος πρώτου Τάντιτς και τώρα η Καβάλα. Έκοψαν και πάλι φιλοξενούμενοι. Ο Γκόγκας στον Τάντιτς. Αυτός δεν κράτησε το κοντρόλ. Μπάλα κατέληξε πλάγιο. Και εδώ ο κόσμος του Πασεραϊκού στο ένα από τα δύο πέταλα που βρίσκεται στο Ανθή Καραγιάννη. Ταξίδεψαν από τις Σέρες οι φίλοι του Πανσεραϊκού. Υπήρξε τεράστια κινητοποίηση άλλωστε όλη την εβδομάδα και δωρεάν μετάβαση από τους ανθρώπους του Πανσεραϊκού για όσους αποφάσισαν να ταξιδέψουν με λεωφορεία από τις Σέρες. Και τώρα στις εξέδρες σήμερα του Ανθή Καραγιάννη βρίσκονται από ό,τι μπορώ να υπολογίσω περίπου 500 με 600 φίλοι του Πανσεραϊκού. Νέο πλάγιο για την Καβάλα. Ο Σταματόπουλος θα εκτελέσει και πάλι. Διαμαντίδης. Συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Πλάγιο για την Καβάλα, υπόδειξη από τον βοηθό. Ο Σταματόπουλος γρήγορα στον Παπά. Ο Παπάς έχει πάνω του τον Καψάλη. Ο Παπάς κρατάει, ξεμαρκαρίζεται πολύ ωραία. Θα βγάλει και τη σέντρα, η κόντρα. Η μπάλα είναι εκτός περιοχής. Κρυστάλλης πέφτει στο έδαφος, δεν υπάρχει φάουλ. Επιμένει τώρα, θα απομακρύνουν οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Όπως ο Δαμιάνος Τριανταφύλου πετάει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο για τους γηπεδούχους με τον Βιτλή έτοιμος να εκτελέσει, ψάχνει κάποιο στήριγμα. Το βρίσκει στον Γαβριλίδη. Παπάς δεν πήρε την κόντρα. Ο Διαμαντίδης προσπάθησε να επαναφέρει το παιχνίδι με το κεφάλι. Έχασαν όμως οι γηπεδούχοι. Και τώρα η πάσα για τον Ραχίμ.
πιο γρήγορα ο Μπάτζιος. Πολύ ωραία κινήθηκε γρήγορα στην πορεία της μπάλας και πρώτου Ραχήμ απομάκρυνε. Στο έδαφος είναι και πάλι παίκτης του Πανσεραϊκού. Εδώ είναι ο προπονητής της Καβάλας, ο Κώστας Ανιφαντάκης. Δίνει τις δικές του οδηγίες την ίδια ώρα που ο Κώστας Βασιλακάκης διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή. Εδώ βλέπουμε τον Κώστα Βασιλακάκη. Μπάτζιος. Ο Λίσε κερδίζει κατοχή για τον Πανσεραϊκό. Ο Βιτλής πιο γρήγορα πάνω στην μπάλα. Και τώρα έχουμε επιθετικό φάουλ το οποίο υποδεικνύει ο διαιτητής. Πάνω στον Ρούτσι. Έχουμε συμπληρώσει 15 λεπτά παιχνιδιού στο Ανθή Καραγιάννη. Θυμίζουμε στο 4. Σημαντική στιγμή για την Καβάλα με τον Μπρατσιάνη. Την εκεί μοναδική αξιόλογη φάση μπροστά από τις δύο εστίες στο παιχνίδι μας. Το οποίο έχει αρκετό πάθος πάντως. Όπως σε αυτή τη φάση τώρα που η Καβάλα προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση με τον Σταματόπουλο. Σταματόπουλος μέσα στην περιοχή από τα πλάγια. Κακή όμως εκτέλεση προς τον Παπά. Γύρισε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι. Ήταν δυνατή όμως και εδώ χάνεται ευκαιρία για την Καβάλα. Πολύ καλή ενέργεια από τον Σταματόπουλο. Τα χάλασε όμως στην τελική προσπάθεια. Η πάσα του, η παράλληλη πάσα για τον Παπά που ήταν αφύλακτος μέσα στην περιοχή, ήταν αρκετά δυνατή και κατέληξε out στο 17 της αναμέτρησης. Αυτή η στιγμή της Καβάλας μπροστά από τα κάρε του Ανδρούτσου. Βλέπουμε ξανά εδώ το Σταματόπουλο, ο οποίος ξεκίνησε από την μεσαία γραμμή, έφτασε μέχρι την περιοχή του Πανσεραϊκού. Εδώ όμως τα χάλασε στην τελική του πάσα προς τον Παπά, ο οποίος ήταν αφύλακτος. Υπήρχαν εδώ οι προϋποθέσεις για τους γηπεδούχους. Τις σπατάλησε όμως ο Σταματόπουλος και χάλασε όλη την εξαιρετική προσωπική του ενέργεια από όπου και ξεκίνησε αυτή η φάση. Στο 18 είμαστε και τώρα η μπάλα πίσω στον Αθανασίου. Αυτός γεμίζει για τον Διαμαντίδη. Ο Παπάς μαρκάρεται από τον Ολίσε και χάνει. Η Καβάλα όμως κερδίζει το πλάγιο. Σταματόπουλος. Διαμαντίδης. Σηκώνει την μπάλα ο Σταματόπουλος για τον Κρυστάλλι. Έχει σηκωθεί η σημαία του βοηθού σε θέση offside που δεικνύεται ο Κρυστάλλις. Ανδρούτσος δίνει συνέχεια στο παιχνίδι σε ένα χώρο όμως που ήταν ο Διαμαντίδης. Κόντρα και πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. Ο Λίσε. Ο Λίσε κρατάει, κλείστηκε και έχασε με φάουλ σε αυτήν την φάση. Εδώ οι δύο μονομάχοι της προηγούμενης φάσης, ο Διαμαντόπουλος και ο Λίσε. Εκτελέστηκε γρήγορα το φάουλ, ο Τάντιτς θα σηκώσει την μπάλα, ο Βιτλής θα απομακρύνει, ο Ραχήμ θα κάνει το κοντρόλ έξω από την περιοχή, προσπάθησε να αποφύγει τον αντίπαλό του. Υπάρχει φάουλ για το οποίο διαμαρτύρονται έντονα οι γηπεδούχοι προς τον διαιτητή, τον κύριο Ευαγγέλου. Παρατηρήσεις και θα έχουμε κίτρινη κάρτα, ναι, στον Μπάτζιο αν δεν κάνω λάθος. Όχι, με το νούμερο 8 είναι ο Γαβριλίδης αυτός που θα δει την κίτρινη κάρτα. Πρώτα νεύρα στο παιχνίδι. Είπαμε ότι υπάρχει αρκετό πάθος και από τις δύο ομάδες. Βλέπουμε ξανά το φάουλ για το οποίο διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι. Κράτησε με το αριστερό του χέρι τον Ραχήμ εδώ ο Γαβριλίδης, ποιος είδε και την κίτρινη κάρτα.
Να δούμε αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει ο Πανσεραϊκός. Σε καλό σημείο να καταφέρει να απειλήσει, να θα φέρει κάτι καλό για τους Εραίους αυτό το φάουλ. Εκτελείται ο Αθανασίου, πέφτει μπαλ out. Εκτέλεση από τον Μουτεσίδη. Ο Αθανασίου έπεσε στην αριστερή του γωνία. Η μπάλα κατέληξε out από την εκτέλεση φάουλ του Μουτεσίδη. Εδώ βλέπουμε ξανά το replay της, φάσης, της εκτέλεσης του φάουλ. Έδειξε να ελέγχει την πορεία της μπάλας ο Αθανασίου, αφού μάζεψε τα χέρια του. Είδε ότι η μπάλα θα καταλήξει out. Πλάγιο για τον Πανσεραϊκό με τον Μουτεσίδη. Υπάρχει φάουλ, υπόδειξη για φάουλ είναι από τον διαιτητή, τον κύριο Ευαγγέλου. Ο Λίσε με πάσα στον Ραχίμ. Ραχίμ για τον Τάντιτς, πήγε να περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Έκοψαν οι γηπεδούχοι και τώρα ο Παπάς. Ωραία μονομαχία εδώ με τον Ολίσε, ο οποίος θα κάνει και φάουλ πάνω στον Χάρη Παπά. Σωστή υπόδειξη από τον κύριο Ευαγγέλου. Νέο φάουλ πάνω στον Παπά από τον Τάντιτς αυτή τη φορά. Γρήγορη εκτέλεση. Θα έχουμε επανάληψη όμως αυτού του φάουλ. Και παρατήρηση από τον διαιτητή στον Διαμαντίδη να μην βιάζεται. Ο Βιτλής θα εκτελέσει αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει η Καβάλα. Σε μακρινή απόσταση από την εστία του Ανδρούτσου, ωστόσο όλο το παιχνίδι μεταφέρεται στην περιοχή του. Υπάρχει πολυκοσμία εκεί, λογικά ο Βιτλής θα γεμίσει. Και αυτό κάνει μέσα στην περιοχή ο Γκόγκας από μάκρυνε. Επιμένουν οι γηπεδούχοι. Οι κόντρες. Κερδισμένη βγαίνει η Καβάλα με αυτό το πλάγιο που κερδίζει. Στο 22 της αναμέτρησης 0-0 Καβάλα Πανσεραϊκός. Ένα παιχνίδι που υπάρχει πάθος. Και τώρα ο Βιτλής θα κερδίσει το κόρνερ για την Καβάλα. Κόρνερ από τα αριστερά, θα το εκτελέσει ο Διαμαντίδης. Το παιχνίδι παραμένει μπροστά από την περιοχή του Πανσεραϊκού. Αυτή τη φορά για το κόρνερ που έχει κερδίσει η Καβάλα. Εκτελείται στο ύψος του πέναλτι, μεγάλη ευκαιρία. Και εδώ μεγάλη ευκαιρία για την Καβάλα που χάνεται από την εκτέλεση του κόρνερ. Πρέπει να ήταν ο Ιορδανίδης ο παίκτης που έχασε την κεφαλιά. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Βλέπουμε εδώ ξανά την φάση στην μικρή περιοχή. Βγήκε ο Ανδρούτσος, ο Γαβριλίδης εκεί σε κενή εστία. Είδε την μπάλα να έρχεται στο στήθος του και να καταλήγει πάνω από τα δοκάρια του Ανδρούτσου στην λανθασμένη έξοδο του τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Ο Γαβριλίδης θα μπορούσε να πετύχει κάτι καλύτερο για την Καβάλα σε αυτή την φάση που σημειώθηκε στο 23ο λεπτό. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ό,τι παίζει ανεβαίνει στο metrosport.gr με την υπογραφή της νούμερο 1 αθλητικής εφημερίδας Metrosport και του κορυφαίου αθλητικού σταθμού Μετρόπολης 95,5. Live streaming αποκλειστικών αγώνων. Live chat με όλους εσάς. Βίντεος και σχόλιο από κορυφαίους αθλητικογράφους. Και σε έκδοση για smartphones και tablets. Metrosport.gr. Ο ηγέτης στα σπορ και στην online ενημέρωση. Επιστρέφουμε στο Ανθή Καραγιάννη, 0-0 Καβάλα και Πανσεραϊκός στο 25ο λεπτό. Δύο λεπτά νωρίτερα η Καβάλα έχασε ακόμη μια ευκαιρία με τον Γαβριλίδη
να βλέπει την μπάλα να κοντράρει πάνω στο στήθος του και να καταλήγει πάνω από την κενή εστία του Πανσεραϊκού μετά την λαθασμένη έξοδο του Ανδρούτσου, ο οποίος τώρα δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Γαβριλίδης, ο Παπάς δεν απέφυγε τον αντιπαλό του. Βοσκόπουλος για τον Ραχίμ, αυτός προσπάθησε να κάνει το σουτ, τη κόντρα. Και τώρα ο Βιτλής. Ξανά ο Σιάκας θα απομακρύνει με το κεφάλι. Επιμένουν οι γηπεδούχοι. Το Διαμαντίδη. Βοσκόπουλος κρατάει όμως. Θα δώσει στον Γκόγκα, τον αρχηγό του Πανσεραϊκού, που σηκώνει το κεφάλι του, προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι. Λαθασμένη όμως επιλογή από τον Σάκη Γκόγκα. Δυνατή μονομαχία εδώ του Γαβριλίδη με τον Μουτεσίδη. Κεφάλ για τον Πανσεραϊκό στο 26. Ο Ραχίμ εδώ με τον Γαβριλίδη, ωραία μονομαχία και πολύ σωστή προβολή από τον παίκτη της Καβάλας. Καθαρή πάνω στον Ραχίμ. Υπάρχει υπόδειξη όμως φάουλ από τον διαιτητή, τον κύριο Ευαγγέλου. Τεσίδης εκτέλεσε, απομάκρυναν οι αμυντικοί της Καβάλας. Νέα απομάκρυνση, ζήτησαν χέρι οι παίκτες του Πανσεραϊκού, αν μπόρεσα να διακρίνω καλά. Να δούμε όμως αυτή την φάση με τον Παπά να μπαίνει μέσα στην περιοχή. Παράλληλη σέντρα προς το Διαμαντίδη, η μπάλα καταλήγει out. Η Καβάλα σε αυτά τα 27 λεπτά παιχνιδιού δείχνει μεγαλύτερη διάθεση από τον Πανσεραϊκό και φαίνεται αυτό από τις ευκαιρίες που έχει δημιουργήσει στο παιχνίδι. Βλέπουμε εδώ ξανά τον Παπά, πήγε να περάσει την μπάλα για τον Διαμαντίδη. Αυτή όμως κατέληξε out, ήταν δυνατή και εδώ η πάσα του Χάρη Παπά. Στο 27 της αναμέτρησης, το 0-0 παραμένει. Την Καβάλα να πατάει καλύτερα από τον Πανσεραϊκό και να δείχνει περισσότερη διάθεση μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Ο Λίσε θα κερδίσει τη μονομαχία. Πολύ ωραία ο Λίσε. Εδώ θα ξεμαρκαριστεί και θα περάσει την μπάλα για τον Τριανταφύλου. Ο Βιτλής πάνω στην μπάλα. Να δούμε ξανά την φάση για το οποίο διαμαρτύρεται ο Πανσεραϊκός. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι πάνω στο σώμα του Ιορδανίδη. Βρίσκει μπάλα και όχι στο χέρι. Βιτλής βεβαιασμένα απομακρύνει την μπάλα από τα πόδια του. Και τώρα ο Ραχίμ για τον Πανσεραϊκό. Ένα σουτ, την μπάλα στην αγκαλιά του Αθανασίου. Αυτό το σουτ από τον Ραχίμ, ιδιαίτερα δραστήριος παίκτης του Πανσεραϊκού. Βλέπουμε ξανά το σουτ. Ωραίο διαγώνιο σουτ από τον Ραχίμ. Η μπάλα όμως στην αγκαλιά του Αθανασίου. Δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερη δυσκολία σε αυτή την φάση, την προσπάθεια από τον Ραχίμ. Και πλάγιο ξανά για την Καβάλα με τον Βιτλή να εκτελεί. Στον Ιορδανίδη για τον Παπά. Αυτός με τη μία προσπάθησε να βρει τον Γαβριλίδη, δεν πέρασε την παλιά του. Ο Μακρετσιάν δεν κινήθηκε στην πορεία της μπάλας. Υπάρχει όμως υπόδειξη από τον διαιτητή, έχει σηκωθεί σημαία από τον βοηθό. Φωνές από τον Κώστα Βασιλακάκη στους ποδοσφαιριστές του. Παπάς έχει πάνω του τον Τάντιτς. Η κόντρα, υπάρχει υπόδειξη. Φάλ του Τάντιτς πάνω στον Παπά. Δύο ποδοσφαιριστές εμπειροί με αρκετές παραστάσεις.
και στην Super League. Τάντιτς, ο οποίος έχει περάσει από Όφη και Βέρεια. Μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στον Πανσεραϊκό που και επέστρεψε. Κριτσιάν κρατάει για τον Παπά, περνάει την μπάλα τώρα. Αυτός θα κατεβάσει κόντρα όμως από τον Καψάλη και πλάγιο για την Καβάλα. Σταματόπουλος στην εκτέλεση του πλαγίου. Μαρκαρίστηκε ο Παπάς, υπάρχει κόρνερ όμως. Από το κεφάλι του Σιάκα η μπάλα καταλήγει σε κόρνερ. Ένα που η Καβάλα βρίσκεται ξανά μέσα στην περιοχή του Ανδρούτσου. Και αυτή την στημένη μπάλα θα εκτελέσει ο Διαμαντίδης. Έχει μια μπάλα ακόμη, ήταν κοντά του. Τώρα θα εκτελέσει το κόρνερ μέσα στην περιοχή. Αυτή τη φορά ο Ανδρούτσος μπλοκάρει σωστά την μπάλα. Χωρίς κανένα πρόβλημα και γρήγορα προωθεί το παιχνίδι του Πανσεραϊκού. Μπάλα για τον, πάσα για τον Τάντιτς, δεν πέρασε. Έκοψαν οι γηπεδούχοι. Τριανταφύλου για τον Μουτεσίδη. Αυτός για τον Ολίσε. Κλείνε το Ολίσε, κρατάει. Μπάλα δεν βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Δυνατές μονομαχίες και σε αυτήν την φάση. Ραχίμ. Η κόντρα πάνω στον Σταματόπουλο και πλάγιο για την Καβάλα. Μπάλα βρήκε ξανά στον παίκτη του Πανσεραϊκού. Σταματόπουλος. Τελεί. Κερδισμένη η κεφαλιά από τον Βρατσιάνη. Δεν κατέληξε όμως κάπου. Και τώρα ο Σιάκας. Θα αλλάξει παιχνίδι για τον Τριανταφύλου. Κάνει κίνηση και ο Μουτεσίδης. Ο Τριανταφύλου βλέπει και τον Τάντιτς. Δύσκολα θα περάσουν αυτές οι πάσες που προσπαθούν να δώσουν οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Συνεχνές αλλαγές παιχνιδιού από τη μία πλευρά στην άλλη. Πάντα βρίσκει σε αμυντικό της Καβάλα η μπάλα και χάνεται η κατοχή για τον Πανσεραϊκό. Τριανταφύλου, τον Βοσκόπουλο. Αυτός για τον Ρούτσι. Ο Λίσε πίσω στον Τριανταφύλου. Αυτός για τον Ραχίμ. Εκεί ο Βιτλής θα παραχωρήσει πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. Ο Λίσε. Και πάλι ο Τριανταφύλου. Ραχίμ στον Μουτεσίδη. Σηκώνει την μπάλα για τον Τάντιτς. Ο Μπάτζιος θα απομακρύνει με το κεφάλι. Και τώρα Μπρατσιάνη θα κερδίσει το φάουλ σε αυτή την φάση. Υπήρξε φράγμα πάνω στον Μπρατσιάνη. Σωστή υπόδειξη και αυτή. Συμπληρώσαμε 34 λεπτά παιχνιδιού. Στο Ανθή Καραγιάννη Καβάλα Πανσεραϊκός 0-0, με την Καβάλα να έχει τις ευκαιρίες μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Δεν εκμεταλλεύτηκε όμως κάποια από αυτές που δημιούργησαν οι αργοναύτες. Ρούτσις για τον Τάντιτς. Τάντιτς για τον Γκόγκα. Αυτός ήταν με πλάτη, προσπάθησε να γυρίσει, απομάκρυναν και πάλι αμυντική της Καβάλας. Παπάς η μπάλα σε ένα χώρο που είναι ο Λίσε. Και τώρα ο Τάντιτς στο έδαφος είναι ο Καψάλης. Ο Τάντιτς θα συνεχίσει, θα βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Να δούμε αυτή την ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό. Χάνεται, περνάει ανεκμετάλλευτη ο Ραχίμ εκεί. Δεν μπόρεσε
να κάνει κάτι καλό από την κεφαλιά πάσα που δέχτηκε. Και τώρα η Καβάλα, πάσα για τον Μπρατσιάνη, δεν πέρασε, επιμένει ο παίκτης της Καβάλας και θα κερδίσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Υπάρχει πέναλτι. Πέναλτι για την Καβάλα, το οποίο κερδίζει ο Μπρατσιάνη σε αυτή την φάση. Μόνος του παίρνει το πέναλτι από την μαχητικότητα που έδειξε και την επιμονή που είχε ο Μπρατσιάνη. Βλέπουμε ξανά, χάνει την μπάλα από το Τριανταφύλλου, επιμένει, κερδίζει και τον γκρεμίζει στο έδαφος ο Τριανταφύλλου. Υπάρχει πέναλτι, το οποίο υποδεικνύει ο Ευαγγέλου. Εδώ η άμυνα του Πανσεραϊκού δεν ενήργησε σωστά. Ο Σιάκας ήταν ο Τριανταφύλλου, συγγνώμη, ο παίκτης, ο οποίος έχασε την προσωπική μονομαχία και η επιμονή του Μπρατσιάνη φέρνει αυτό το πέναλτι για την Καβάλα, το οποίο θα εκτελέσει ο Διαμαντίδης με το νούμερο 10. Διαμαντίδης απέναντι από τον Ανδρούτσο στο 36. Διαμαντίδης εκτελεί, ο Ανδρούτσος μπλοκάρει με σχετική ευκολία και όλα, θα έλεγα. Πολύ κακή εκτέλεση από τον Διαμαντίδη σε αυτήν την εκτέλεση του πέναλτι στο 36ο λεπτό. Πετάει στον κάλαθο των αχρήστων αυτή την τεράστια ευκαιρία που εμφανίστηκε μπροστά της η Καβάλα στο 36. Βλέπουμε ξανά την πολύ κακή εκτέλεση. Ο Ανδρούτσος, σαν σε προπόνηση, θα μπλοκάρει την μπάλα στο πέναλτι Διαμαντίδη. Πρωταγωνιστής σε αυτή τη φάση λοιπόν ο τερματοφύλακας του Πανσεραϊκού. Και ο Μπρατσιάνης σίγουρα μπορεί να αισθάνεται καλά, αφού ο ίδιος έδωσε μεγάλη μάχη, κέρδισε το πέναλτι. Το σπατάλησε όμως ο Διαμαντίδης με αυτήν την πολύ κακή εκτέλεση στο πέναλτι. Τώρα γκολ για τον Πανσεραϊκό. Γκολ για τον Πανσεραϊκό με τον Γκόγκα να ανοίγει το σκορ για τους Εσεραίους στην επόμενη φάση του χαμένου πέναλτι της Καβάλας. Και βλέπουμε το πώς πανηγυρίζει ο αρχηγός των Ιονταριών στο 37. Ο Γκόγκας σε βάζει μπροστά τον Πανσεραϊκό. Κόντρα στην ροή του αγώνα πραγματικά ο Πανσεραϊκός θα ανοίξει το σκορ. Οι παίκτες της Καβάλας έμοιαζαν να έχουν το μυαλό τους ακόμη στο χαμένο πέναλτι του Διαμαντίδη στο 36. Και στο 37 δέχτηκαν αυτό το γκολ, το οποίο ξαναβλέπουμε με τον Τάντιτς να σηκώνει την μπάλα ο υψηλός όμως Γκόγκας. Παρότι είχε την πίεση του Βιτλή, πήρε την κεφαλιά ο Αθανασίου, δεν μπόρεσε να αντιδράσει σωστά. Και έτσι έχουμε το Καβάλα Πανσεραϊκός 0-1. Βλέπουμε και τους φίλους της Καβάλας, δεν μπορούν να πιστέψουν το πώς ο Πανσεραϊκός βρίσκεται μπροστά στο σκορ. Θυμίζουμε στο 36 ο Διαμαντίδης χάνει πέναλτι στα χέρια του Ανδρούτσου η μπάλα, ο οποίος σαν σε προπόνηση μπλόκαρε το πέναλτι που εκτέλεσε ο παίκτης της Καβάλας. Και στην αμέσως επόμενη φάση στο 37 ο Γκόγκας, ο αρχηγός του Πανσεραϊκού, κάνει το 0-1 για τα Ιοντάρια σε μια στιγμή αδράνειας στην άμυνα της Καβάλας μπροστά από τα καρέ του Αθανασίου. 0-1 λοιπόν Καβάλα Πανσεραϊκός. Να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των γηπεδούχων πλέον μετά από αυτήν την εξέλιξη. Είπαμε και προηγουμένως κόντρα στη ροή του αγώνα, αφού η Καβάλα πατούσε καλύτερα, είχε τις περισσότερες ευκαιρίες από τον Πανσεραϊκό. Να όμως που τα Λιοντάρια κατάφεραν με τον Γκόγκα να πάρουν κεφάλι στο σκορ. Τώρα ο Παπάς μέσα στην περιοχή, εδώ υπάρχει υπόδειξη για φάουλ του αρχηγού της Καβάλας πάνω στον Βοσκόπουλο, ο οποίος παραμένει και στο έδαφος, πιάνει τον αγώνα του. Σου χτύπησε στο, ο Σιάκας είναι, στο ταρτάν που υπάρχει στο στίβο. Παραμένει στο έδαφος, σηκώθηκε, δείχνει να πονάει όμως
θα συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι. Ένα ωραίο παιχνίδι με αλλαγές συναισθημάτων μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Στο 36 ο Διαμαντίδης κάνει το πέναλτι για την Καβάλα, το οποίο κέρδισε ο Μπρατσιάνη, και στο 37 ο Γκόγκας με κεφαλιά μέσα από την μικρή περιοχή ανοίγει το σκορ για τον Πανσεραϊκό. Είμαστε στο 41 της αναμέτρησης, 4 λεπτά ακόμη για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, και ο Πανσεραϊκός βρίσκεται μπροστά στο σκορ 1-0 εδώ στο Ανθή Καραγιάννη. Φιλοξενούμενοι έχουν κερδίσει ένα πλάγιο, το οποίο θα εκτελέσει ο Καψάλης στον Ρούτσιμπαλ, αυτός για τον Ραχίμ. Ο Λίσε αρκάρεται από τον Μπρατσιάνη, θα κερδίσει το φάουλ ο Ίγκου το Λίσε σε αυτή την φάση. Πιάνει το πρόσωπό του ο Λίσε. Βλέπετε, δείχνει να βωνάει αρκετά. Σαν πιάνει το δεξί μέρος του προσώπου του. Θα δούμε ξανά την φάση. Ο Μπρατσιάνη τον αγκάλιασε. Σωστή υπόδειξη του φάουλ από τον διαιτητή. Και κίτρινη κάρτα σε παίκτη του Πανσεραϊκού, με το νούμερο 4 ο Σιάκας δέχεται την κίτρινη κάρτα. Από τον διαιτητή Ευαγγέλου. Μουτεσίδης για τον Τάντιτς. Αυτός ανοίγει ξανά για τον Μουτεσίδη. Μαρκάρεται και θα κερδίσει το πλάγιο. Όχι, το πλάγιο είναι για την Καβάλα. Κόντρα στον Ραχίμ. Και η μπάλα στην αγκαλιά του Αθανασίου. Κακή εδώ εκτέλεση του βολέ από τον Αθανασίου. Δείχνει να έχουν χάσει την ψυχραιμία τους οι ποδοσφαιριστές της Καβάλας μετά από αυτήν την εξέλιξη στο παιχνίδι μας, και το 0-1 από τον Πανσεραϊκό με τον Γκόγκα. Στο 37 θυμίζουμε, Πανσεραϊκός άνοιξε το σκορ ένα λεπτό νωρίτερα. Στο 36 η Καβάλα έχασε πέναλτι με τον Διαμαντίδη πραγματικά να κάνει προπόνηση στον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Η κεφαλιά από τον Ραχίμ, η μπάλα στα χέρια του Αθανασίου. Το τώρα θα δώσει συνέχεια με ένα δυνατό βολέ εκεί που είναι παίκτης του Πανσεραϊκού, όμως αλλά ξανά στην κατοχή των γηπεδούχων με τον Βιτλή. Βρίσκει τον Παπά. Αυτός θα ανοίξει την μπάλα για τον Σταματόπουλο. Η προβολή από τον Γκόγκα το σκόρερ. Μέχρι στιγμής το παιχνίδι μας και πλάγιο, το οποίο εκτελέστηκε γρήγορα. Ο Διαμαντίδης στο έδαφος. Έχουμε νέα διακοπή στο παιχνίδι. Διαμαντίδης, ο οποίος είναι ο μοιραίος του πρώτου ημιχρόνου μέχρι στιγμής, αυτά τα 44 λεπτά παιχνιδιού, με το χαμένο πέναλτι στο 36. Ο Βιτλής θα εκτελέσει αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει η ομάδα του έξω από την περιοχή των Σερών, με πάσα στον Διαμαντίδη. Σέντρα στο δεύτερο δοκάριο, Ανδρούτσος θα μπλοκάρει. Υπάρχει και φάουλ πάνω στον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού, ο οποίος πάντα έχει το πλεονέκτημα σε επαφή με ποιον επιθετικό, με κάποιον αντίπαλο. Σε δευτερόλεπτα συμπληρώνουμε 45 λεπτά παιχνιδιού εδώ στο Ανθή Καραγιάννη. Καβάλα Πανσεραϊκός 0-1 από το 37. Οι Σέρες προηγούνται με τον Σάκη Γκόγκα να σκοράρει με το κεφάλι και να βάζει μπροστά τον Πανσεραϊκό
στην σημαντικότερη ίσως στιγμή που δημιούργησε σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ο Τάντιτς για τον Ολίσε, ο Παπάς για την Καβάλα τώρα. Παπάς κρατάει, έχασε από τον Ολίσε όμως. Ραχίμ παίζει με τον Τάντιτς. Κρατάει ο Ραχίμ, ωραία. Προσπαθεί να βρει τον χώρο, θα πέσει έξω από την περιοχή. Δεν υποδεικνύει κάτι ο διαιτητής. Επιμένουν οι φιλοξενούμενοι με τον Τάντιτς από τα αριστερά. Κακή ενέργεια εδώ από τον Τάντιτς. Πήγε να περάσει την μπάλα και πάλι για τον Γκόγκα στο δεύτερο δοκάρι. Αυτή όμως πέρασε out. Θα δούμε ξανά την φάση για την οποία διαμαρτύρονται οι φιλοξενούμενοι. Σε φάουλ πάνω στον Ραχίμ, το οποίο δεν υπέδειξε ο διαιτητής. Έχουν συμπληρωθεί τα 45 λεπτά παιχνιδιού. Περιμένουμε να ακούσουμε το τελευταίο σφύριγμα από τον Ευαγγέλου, το διαιτητή της σημερινής αναμέτρησης, με τον Μπάτζιο να έχει την μπάλα στα πόδια, να δίνει στον Βιτλή. Αυτός το Γαβριλίδη πίσω ξανά στον Μπάτζιο. Και τώρα κύριος Ευαγγέλους φυρίζει για τελευταία φορά στο πρώτο ημίχρονο εδώ στο Ανθή Καραγιάννη. Καβάλα Πανσεραϊκός 0-1 με τον Σάκη Γκόγκα να χρήζεται σκόρερ μέχρι στιγμής στο παιχνίδι μας, και τον Διαμαντίδη στο 36, ένα λεπτό νωρίτερα δηλαδή, να χάνει το πέναλτι εκτελώντας, κάνοντας προπόνηση στον Ανδρούτσο, τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού, που δεν δυσκολεύτηκε να μπλοκάρει την μπάλα. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ό,τι παίζει ανεβαίνει στο metrosport.gr με την υπογραφή της νούμερο 1 αθλητικής εφημερίδας Metrosport και του κορυφαίου αθλητικού σταθμού Μετρόπολης 95,5. Live streaming αποκλειστικών αγώνων, live chat με όλους εσάς, βίντεο και σχόλιο από κορυφαίους αθλητικογράφους και σε έκδοση για smartphones και tablets. Metrosport.gr, ο ηγέτης στα σπορ και στην online ενημέρωση. Επιστρέφουμε στο Ανθή Καραγιάννη για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ βλέπουμε και κάποιες αψημαχίες κατά την είσοδο των ομάδων προς την Φυσούνα, προς τα αποδυτήρια. Κάποιες ανταλλαγές γαλλικών, όπως συνηθίζουμε να λέμε, μεταξύ των ανθρώπων της Καβάλας και των ποδοσφαιριστών του Πανσεραϊκού, των ποδοσφαιριστών του Πανσεραϊκού, αν μπορώ να διακρίνω καλά. Ένα ωραίο πρώτο ημίχρονο με ρυθμό εκατέρωθεν και αρκετά δυνατές μονομαχίες, δείγμα του πάθους που υπάρχει και από τις δύο ομάδες για την σημερινή αναμέτρηση στο περιθώριο της 27ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος τρίτης εθνικής. Η Καβάλα τις ευκαιρίες, ο Πανσεραϊκός όμως το γκολ στο 37 με τον Γκόγκα. Εδώ βλέπουμε το γκολ με το οποίο ο Πανσεραϊκός πήγε στα αποδυτήρια με αυτό το 0-1. Ο Τάντιτς ξεμαρκαρίστηκε ωραία, είδε τον Γκόγκα, τσίμπησε την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι και αυτός ο Γκόγκας από το ύψος της μικρής περιοχής με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Αθανασίου. Θυμίζουμε, ένα λεπτό νωρίτερα στο 36 ο Διαμαντίδης έχασε πέναλτι για την Καβάλα, η οποία είχε την κατοχή στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, είχε και τις ευκαιρίες. Με σημαντικότερο όλων φυσικά το χαμένο πέναλτι του Διαμαντίδη, όμως ο Γκόγκας, τον οποίο βλέπουμε εδώ να πανηγυρίζει με τον κόσμο του Πανσεραϊκού, ήταν αυτός ο οποίος χρήστηκε σκόρερ και έβαλε σε θέση οδηγού τον Πανσεραϊκό. Αυτά στο πρώτο ημίχρονο εδώ από το Ανθή Καραγιάννη, σε λίγο και πάλι μαζί για την περιγραφή του δεύτερου ημίχρονου.
Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ό,τι παίζει, ανεβαίνει στο metrosport.gr με την υπογραφή της νούμερο 1 αθλητικής εφημερίδας Metro Sport και του κορυφαίου αθλητικού σταθμού Μετρόπολης 95,5. Live streaming αποκλειστικών αγώνων. Live chat με όλους εσάς. Βίντεο και σχόλιο από κορυφαίους αθλητικογράφους. Και σε έκδοση για smartphones και tablets. metrosport.gr. Ο ηγέτης στα sport και στην online ενημέρωση. Επιστρέφουμε στο Ανθή Καραγιάννη εδώ στην Καβάλα για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ανάμεσα στην Καβάλα και τον Πανσεραϊκό. Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο εδώ βλέπουμε έναν άνθρωπο του Πανσεραϊκού με αίματα στο κεφάλι. Θυμίζουμε στο ημίχρονο, στο τέλος του ημιχρόνου υπήρξαν κάποιες αντεγκλήσεις έξω από τα αποδυτήρια, από την Φυσούν που οδηγεί στα αποδυτήρια του Ανθή Καραγιάννη. Τώρα ο Σάκης Γκόγκας, ο αρχηγός του Πανσεραϊκού, τα λέει σε έντονο ύφος με κάποιον από τον πάγκο της Καβάλας. Ένα παιχνίδι που σίγουρα μύριζε μπαρούτι από το ξεκίνημα, λόγω και της σημαντικότητας, της κρισιμότητας που έχει και για τις δύο ομάδες, και για την Καβάλα και για τον Πανσεραϊκό. Θυμίζουμε ένα πρώτο ημίχρονο όπου τις ευκαιρίες τις είχε η γηπεδούχος Καβάλα, τον γκολ όμως πέτυχε ο Πανσεραϊκός στο 37 με τον Σάκη Γκόγκα να παίρνει την κεφαλιά μέσα από την μικρή περιοχή και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Αθανασίου. Ένα λεπτό νωρίτερα στο 36 ο Διαμαντίδης έχασε πέναλτι. Μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ για την ομάδα του, για την Καβάλα. Το ζητούμενο πλέον για τους γηπεδούχους είναι να βρουν ξανά την ψυχραιμία τους και να ανακτήσουν αυτοπεποίθηση για το δεύτερο ημίχρονο. Από την άλλη σίγουρα ο Πανσεραϊκός θα πρέπει από την πλευρά του να κάνει σωστή διαχείριση του παιχνιδιού σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, εάν θέλει να κρατήσει αυτό το υπέρ του αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα που ο Άρης, από ό,τι έχω ενημέρωση, προηγείται στο Κλεάνθης Βικελίδης του Εύρου σουφλίου με 2-0. Οπότε στο πρώτο ημίχρονο η βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής, με τον Πανσεραϊκό να είναι πρώτος με 65 βαθμούς, τον Άρη δεύτερο με 64 και την Καβάλα τρίτη με 61 βαθμούς. Αυτά σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ βλέπουμε ξανά το γκολ του Σάκη Γκόγκα, την σέντρα από τον Τάντιτς και την κεφαλιά που κέρδισε ο πολύμπειρος επιθετικός του Πανσεραϊκού. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Αθανασίου, πως δεν μπόρεσε να αντιδράσει και έτσι διαμορφώθηκε αυτό το 0-1 για την ομάδα των Σερών. Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου λόγω του συμβάντος που είδαμε και προηγουμένως και τις αντεκλήσεις που υπήρξαν μπροστά από τον πάγκο της Καβάλας με άνθρωπο του Πανσεραϊκού και ανθρώπους που βρισκόταν στον πάγκο των αργών αυτών. Μάλιστα, ο άντρας από το τεχνικό team του Πανσεραϊκού δέχεται τώρα τις πρώτες βοήθειες, αφού πρέπει να άνοιξε το φρύδι του, είχε αίματα στο πρόσωπο. Εδώ οι φίλοι του Πανσεραϊκού περιμένουν και οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να περάσουν, να ακούσουν το σφύριγμα από το διαιτητή για να αρχίσει ξανά το παιχνίδι. Είχαμε και μία αλλαγή με το νούμερο 18, πέρασε στο παιχνίδι ο Μπαρέτας. Και εδώ είναι το πέναλτι του Διαμαντίδη, ο οποίος σαν σε προπόνηση έστειλε την μπάλα στον Ανδρούτσο, στην αγκαλιά του Ανδρούτσου, που δεν χρειάστηκε να πέσει πολύ στην δεξιά του γωνία για να μπλοκάρει αυτό το πέναλτι το οποίο έχασε ο Διαμαντίδης. Έχουμε σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Πανσεραϊκός, θυμίζουμε, προηγείται 1-0 από το 37ο λεπτό με τον Σάκη Γκόγκα. Ένα δυνατό μαρκάρισμα τώρα του σκόρερ της αναμέτρησης μέχρι στιγμής, του Γκόγκα, ο οποίος θα δει και την κίτρινη κάρτα να βγαίνει από το τσεπάκι του Ευαγγέλου. Πρώτη κίτρινη στο δεύτερο ημίχρονο.
τρίτη συνολικά στο παιχνίδι μας. Μπρατσιάνη ο πρωταγωνιστής της φάσης του πέναλτι, το οποίο κέρδισε η Καβάλα και στο οποίο αστόχησε όμως ο Διαμαντίδης. Στην προηγούμενη φάση ήταν ο πρωταγωνιστής. Η μπάλα καταλήγει out, ο Ανδρούτσος θα επαναφέρει το παιχνίδι, θα δώσει συνέχεια. Αυτό κάνει τώρα ο τραματοφύλακας του Πανσεραϊκού. Με θητεία σε ατρόμητο Καλυθέα, Παναχαϊκή, στα 25 του χρόνια. Ο πορτιέρε του Πανσεραϊκού. Τώρα ο Παπάς για την Καβάλα θα ανοίξει στον Γαβριλίδη την μπάλα. Αυτός στον Βιτλή, ο οποίος προωθήθηκε από την άμυνα του, θα βγάλει και τη σέντρα. Κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία για την Καβάλα. Υπάρχει όμως υπόδειξη. Με γενόμενη εδώ η φάση με τον Μπρατσιάνη. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, στο 47, εδώ βλέπουμε ξανά η σέντρα από τον Βιτλή και ο Μπρατσιάνη πήρε την κεφαλιά, αλλά υποδείχθηκε φάουλ, επιθετικό φάουλ από τον βοηθό, ο οποίος φύριξε και ο διαιτητής της αναμέτρησης. Φάουλ που κερδίζει η Καβάλα. Ιορδανίδης για τον Σταματόπουλο. Αυτός για τον Διαμαντίδη. Και αυτός για τον Παπά. Κλείστηκε από τον Σιάκα, έχασε. Ο αμυντικός του Μασεραϊκού θα απομακρύνει την μπάλα από την άμυνά του. Νέα απομάκρυνση. Και είναι λογικό τώρα ο Πανσεραϊκός να προσέξει περισσότερο τα ανώτα του, παρά να διακινδυνεύσει να βγει μπροστά, να ανοιχτεί, αφού έχει το υπέρ του αποτέλεσμα. Εδώ κερδίζει και ένα φάουλ. Εκτελέστηκε ο Τάντιτς, έχει την μπάλα τώρα στα πόδια του, στην κατοχή του, θα δώσει στον Ολίσε, αυτός στον Καψάλη. Δεν ήταν καλή η πάσα του για τον Τάντιτς, γι' αυτό και οι διαμαρτυρίες του Σέρβου προς τον συμπαίκτη του. Μπρατσιάνη τώρα για την Καβάλα, είναι και ο Μπαρέτας μέσα στην περιοχή και ο Παπάς και ο Γαβρίλιδης. Κρατάει ο Μπρατσιάνη, θα δώσει στον Παπά, Μπρατσιάνη ξανά, έχει σηκωθεί η σημαία από τον βοηθό, το Φωτόπουλο. Και αυτή η φάση ολοκληρώνεται, αυτή η επιθετική προσπάθεια των γηπεδούχων. Στο έδαφος είναι παίκτης του Πανσεραϊκού. Και νόημα από τον διαιτητή να μπει μέσα το ιατρικό team για τις πρώτες βοήθειες. Ο Καψάλης πρέπει να είναι ο παίκτης που βρίσκεται στο έδαφος, αν μπορώ να διακρίνω σωστά. Στο 50 βρισκόμαστε, στο Ανθή Καραγιάννη. Καβάλα Πανσεραϊκός 0-1. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Επιστροφή στο Ανθή Καραγιάννη στο 51ο λεπτό. Και τώρα ο Πανσεραϊκός με τον Τάντιτς να διεκδικεί την μπάλα από τον Σταματόπουλο. Ο Σταματόπουλος θα κερδίσει και το φάουλ. Θα έχουμε και την πρώτη αλλαγή για τον Πανσεραϊκό με το νούμερο 13. Ο Τσουκαλάς έτοιμος να περάσει στο παιχνίδι, να δούμε ποιανού θέση θα πάρει. Τώρα θα γίνει η αλλαγή με το νούμερο 13. Ο Τσουκαλάς έτοιμος να περάσει στο παιχνίδι. Στο παιχνίδι λοιπόν ο Τσουκαλάς. Πέρασε στον αγωνιστικό χώρο.
ήταν η πρώτη αλλαγή για την ομάδα του Πανσεραϊκού στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτή η αλλαγή, ο Τσουκαλάς εδώ τώρα έχει την μπάλα στην κατοχή του, στα χέρια του, για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο εκτός αγωνιστικού χώρου με το νούμερο 3 ο Καψάλης, ο οποίος δεν μπόρεσε να συνεχίσει το παιχνίδι, τραυματίστηκε στην προηγούμενη φάση και έτσι τον αντικατέστησε ο Τσουκαλάς, με τον Τριανταφύλου να περνάει στα δεξιά και τον Τσουκαλά αριστερά στην άμυνα του Πανσεραϊκού. Ο Βοσκόπουλος πίσω στον Ανδρούτσο, αυτός θα απομακρύνει. Η μπάλα θα καταλήξει σε πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. Γκόγκας με πλάτη έχει τον Σταματόπουλο, προσπάθησε να γυρίσει, να ξεμαρκαριστεί, έχασε όμως το κοντρόλ. Η μπάλα πλάγιο για την Καβάλα. Ιορδανίδης στον Μπάτζιο, αυτός στον Γαβριλίδη στον άξονα. Βιτλής έκανε κίνηση, προωθήθηκε από την άμυνα που θα προλάβει. Πρόλαβε, κακή, λαθασμένη εδώ η υπόδειξη από τον βοηθό. Μια πρώτη ματιά κατάφερα να δω ότι ο Βιτλής πρόλαβε. Ο Βιτλής πρόλαβε να κρατήσει την μπάλα εντός των γραμμών. Σηκώθηκε όμως σημαία από τον βοηθό. Έχουμε πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. Ο Μπάτζιος κερδίζει τη μονομαχία με τον Ραχίμ. Ο Λίς απομακρύνει όπως όπως η μπάλα θα καταλήξει out. Προσπάθησε εδώ μέσα από κόντρα να κερδίσει το corner. Δεν τα κατάφερε. Από τα πόδια του έφυγε η μπάλα out. Εδώ ο προπονητής της Καβάλας, ο Κώστας Ανιφαντάκης, ανήσυχος σίγουρα. Μπαρέτας, σωστή προβολή όμως από τον Βοσκόπουλο, πήρε την μπάλα από τα πόδια, καθαρά. Φάουλ για την Καβάλα, εκτελείται γρήγορα. Σταματόπουλος, είδαμε και τις αντιδράσεις του Κώστα Βασιλακάκη, ποιος δεν θέλει σε κανένα σημείο να δει σημάδια χαλαρότητας από τους ποδοσφαιριστές του. Παρακινδυνευμένα εδώ βγήκε ο Ανδρούτσος, δεν συνοήθηκε καλά με το Σιάκα, ο οποίος απομάκρυνε σε κόρνερ. Κόρνερ λοιπόν για την Καβάλα στο 55 της αναμέτρησης. 10 λεπτά παίζουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Πανσεραϊκός προηγείται από το 37-1-0 με τον Σάκη Γκόγκα. Εκτελέστηκε το κόρνερ και φαλιά η μπαλ out. Ακόμη μια σημαντική στιγμή εδώ για την Καβάλα να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Χαμένη ευκαιρία για τους Καβαλιώτες με τον Μακρετσιάν. Βλέπουμε ξανά εδώ τη φάση, κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής. Η μπάλα όμως κατέληξε out δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι της εστίας του Ανδρούτσου. Πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο για την Καβάλα, που λογικό είναι να βγει μπροστά τώρα και να αντιδράσει σε αυτό το γκολ που δέχτηκε στο 37. Ο Παπάς, να δούμε αν θα κάνει το κοντρόλ. Κέρδισε τη μονομαχία, την πρώτη μονομαχία. Η πάσα του όμως, το γύρισμα ήταν λαθασμένο. Η μπάλα κατέληξε out. Και ο Ανδρούτσος έτοιμος να δώσει συνέχεια και αυτός στο παιχνίδι. Θα εκτελέσει το ελεύθερο. Το 22ο παιχνίδι των δύο σημερινών μονομάχων. Συνολική έτσι προϊστορία μπορεί να είναι με την Καβάλα, αλλά ο Πανσεραϊκός από το 1987 και έπειτα έχει χτίσει ένα δικό του σέρι σε επίπεδο πρωταθλήματος. Στα 4 τελευταία παιχνίδια, πιο πρόσφατα, οι σέρι μετράνε 3 νίκες, ενώ ένα παιχνίδι
έληξε ισόπαλο 0-0. Μάλιστα και οι τρεις νίκες του Πανσεραϊκού με το ίδιο σκορ, με 0-1. Όπως προηγείται δηλαδή μέχρι στιγμής εδώ στο Ανθή. Καραγιάννη πάντως στο σύνολο, η Καβάλα έχει την προϊστορία στο σύνολο των αναμετρήσεων. 12 νίκες για τους γηπεδούχους, μόλις 4 ο Πανσεραϊκός και 5 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Έτσι συνοπτικά και όσον αφορά την προϊστορία που έχουν οι δύο ομάδες σε αυτό το 22ο παιχνίδι, μεταξύ τους παιχνίδι εδώ στην Καβάλα. Κίτρινη κάρτα τώρα για τον Ολίσε, που βγαίνει από το τσεπάκι του Ευαγγέλου. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής, σε αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει η Καβάλα. Ο Μεκριτσιάν θα εκτελέσει, θα σηκώσει για τον Διαμαντίδη, αυτός με το κεφάλι για τον Μπρατσιάνη. Νέα αέρια μονομαχία, στο έδαφος είναι ο Διαμαντίδης. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Ολίσε, σηκώθηκε και ο παίκτης της Καβάλας από το χορτάρι. Φάουλ εδώ που κέρδισε ο Ολίσε. Τώρα ο Πανσεραϊκός θα προσπαθήσει να βγει στην επίθεση. Έκοψαν και πάλι οι Καβαλιώτες. Πατάνε καλύτερα στο γήπεδο και στο δεύτερο ημίχρονο. Και θυμίζουμε ότι και στο πρώτο είχαν την υπεροχή και τις ευκαιρίες. Ο Πανσεραϊκός όμως κατάφερε να πετύχει την ουσία της αναμέτρησης. Το γκολ δηλαδή που χρειάζονται και οι δύο ομάδες. Φάουλ τώρα το οποίο δεν υποδεικνύει ο Ευαγγέλου, και ο Πανσεραϊκός θα προσπαθήσει να βγει στην αντεπίθεση με τον Τάντιτς να αφήνει την μπάλα για τον Μουτεσίδη. Μουτεσίδη σηκώνει για τον Γκόγκα. Ο Γκόγκας με το κεφάλι έχει σηκωθεί σημαία από τον βοηθό. Και θα έχουμε μία ακόμη αλλαγή για την Καβάλα. Με το 17, με το νούμερο 17, ο Παντελίδης θα περάσει το παιχνίδι. Θυμίζουμε η πρώτη αλλαγή ήταν ο Μπαρέτας. Η ώρα του Παντελίδη τώρα με το νούμερο 17 στη φανέλα. Στη θέση του Σταματόπουλου με το νούμερο 2, ο οποίος χειροκροτείται από τον κόσμο της Καβάλας για την προσπάθειά του. Έναν ακόμη επιθετικό βάζει ο Κώστας Ανιφαντάκης στην προσπάθειά του να είναι πιο επιθετική την ομάδα του. Έχει την διάθεση Καβάλα, αλλά δεν έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί κάποια από τις ευκαιρίες που τις εμφανίστηκαν. Με μεγαλύτερη όλων φυσικά το χαμένο πέναλτι του Διαμαντίδη ένα λεπτό πριν από την κεφαλιά γκολ του Γκόγκα. Ο Ραχίμ είναι στο έδαφος. Να έχει πάθει κράμπα ο Βιτλής. Είναι πάνω του ο παίκτης της Καβάλας. Ο Ραχίμ όμως θα σηκωθεί, δεν νομίζω να έχει κάποιο πρόβλημα, θα συνεχίσει το παιχνίδι. Παραμένει στο έδαφος και θα ζητήσει το ιατρικό team. Και πάλι κράμπα ο Ραχίμ. Μπαίνει μέσα το ιατρικό team του Πανσεραϊκού. Θα μπει και το φορείο για να βγάλει εκτός αγωνιστικού χώρου τον Ραχίμ. Ιδιαίτερα δραστήριος στη σημερινή αναμέτρηση. Αγωνιζόμενος πίσω από τον επιθετικό σε ρόλο επιτελικού ο Ραχίμ. Έχουν περάσει πολλές μπάλες από τα πόδια του σε αυτή τη μία ώρα παιχνιδιού, καθώς συμπληρώσαμε και το 60 λεπτό της αναμέτρησης. Καβάλα Πανσεραϊκός 0-1. Εκτελέστηκε το φάουλ στο δεύτερο δοκάρι μέσα στην περιοχή. Ένα σου την μπάλα out. Σουτ που δοκίμασε ο Τάντιτς. Από πλάγια θέση μπάλα πέρασε out. Θα έχουμε δεύτερη αλλαγή σε λίγο και για τον Πανσεραϊκό. Ο Μπονέρης θα περάσει στο παιχνίδι.
Νέο φάουλ, αυτή τη φορά πάνω στον Τσουκαλά, στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Η ώρα της αλλαγής, της δεύτερης αλλαγής και για τον Κώστα Βασιλακάκη. Ο Μπονέρης θα περάσει το παιχνίδι με το νούμερο 12. Όχι, μετά θα γίνει αλλαγή. Δεν ξέρω τι θέλουν να κάνουν εδώ οι άνθρωποι του Πανσεραϊκού. Και ο Ραχήμ θα δει την κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία λογικά ή για την προηγούμενη φάση. Πιο λογικό μου φαίνεται, για την προηγούμενη φάση που σηκώθηκε και ξαναέπεσε στο έδαφος όντας τραυματίας. Πάντως ο Μπονέρης, ενώ ήταν έτοιμος να περάσει το παιχνίδι, πήρε ξανά φανελάκι και προθερμαίνεται πίσω από τον πάγκο, πίσω από την εστία, συγγνώμη, του Ανδρούτσου. Δεν ξέρω τι θέλησαν, τι ήθελαν να κερδίσουν εδώ οι άνθρωποι του Πανσεραϊκού. Ίσως πολύτιμα δευτερόλεπτα, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. 0-1 προηγούνται οι Σεραίοι εδώ στο Ανθή Καραγιάννη με τον γκολ του Γκόγκα. Μπάτζιος πίσω στον Αθανασίου, η μπάλα και αυτός με τα χέρια ξανά στον Μπάτζιο. Βιτλής. Με Κρετσιάν θα δώσει στον Διαμαντίδη, αυτός στον Ιορδανίδη. Ιορδανίδης για τον Παπά, ωραία πέρασε ανάμεσα από έναν όμιλο παικτών και τώρα ο Παντελίδης θα βγάλει τη σέντρα, η μπάλα κοντράρει και έχουμε κόρνερ για την Καβάλα που παραμένει στην επίθεση. Στο 63 αυτό το κόρνερ που κερδίζει η Καβάλα και ξεσηκώνει και το πλήθος των κόσμο της Καβάλας για αυτό το στημένο, αυτό το κόρνερ που κέρδισαν οι Αργοναύτες. Εκτελείται μέσα στη μικρή περιοχή, ο Ανδρούτσος θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα εύκολα ο τερματοφύλακας του Πανσεραϊκού. Τον βλέπουμε εδώ. Χρειάστηκε στη φάση του 36ου λεπτού να δείξει αντανακλαστικά και το έκανε με σχετική ευκολία στο χαμένο πέναλτι του Διαμαντίδη. Την κάκιστη εκτέλεση. Αδύναμο πέναλτι. Χρειάστηκε να πέσει λίγο στη δεξιά του πλευρά και να μπλοκάρει την μπάλα. Τώρα ο Πανσεραϊκός με τον Ρούτσι άνοιγε στον Τάντιτς. Τάντιτς έχει πάνω τον Ιορδανίδη, μπάλα κοντράρει στον αμυντικό της Καβάλας και απομακρύνεται σε ένα χώρο που είναι όμως ο Σταματόπουλος. Δεν υπάρχει υπόδειξη από τον διαιτητή και ο Λίσε είναι στο έδαφος, δείχνει να πονάει. Τυπιέται στο έδαφος ο Λίσε. Θα έχουμε μία ακόμη διακοπή με τον ο Λίσε να είναι στο έδαφος. Δέχτηκε ένα μαρκάρισμα, έχει και κίτρινη κάρτα. Σηκώνεται όμως ο παίκτης του Πανσεραϊκού, ο έμπειρος Νιγηριανός ποδοσφαιριστής. Αποτελεί δίδυμο με το Ρούτσι στα χαφ. Μπάτζιος για τον Ιορδανίδη. Τώρα ο Παπάς. Παπάς σηκώνει την μπάλα, να δούμε. Παντελίδης μέσα στην περιοχή, γυρίζει, μπάλα κοντράρι. Και έχουμε κόρνερ, ακόμη ένα κόρνερ για την Καβάλα που επιμένει σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Είναι αρκετά απειλητική η ομάδα του Κώστα Ανιφαντάκη. 66ο λεπτό. Ακόμη ένα κόρνερ για την Καβάλα. Εκτελείται ξανά στη μικρή περιοχή, με τις γροθιές απομακρύνεται η μπάλα σε ένα χώρο που είναι ο Παπάς. Η κόντρα χάνει την κατοχή της μπάλας η Καβάλα και τώρα ο Τάντιτς που εναλλάσσεται συνεχώς στις πτέρυγες. Ο Σέρβος θα σηκώσει για τον Ραχήμ. Ζητάει μπάλα και ο Ρούτσις, θα προτιμήσει να δώσει στα αριστερά. Ο Ραχήμ χάθηκε αυτή η προσπάθεια των φιλοξενούμενων. Μπρατσιάνι
για τον Παπά. Πήγε να παίξει το 1-2. Υπάρχει φράγμα εδώ. Θα μπορούσε να υποδείξει φάουλ ο διαιτητής. Δεν το έκανε. Φάουλ πάνω στον Μπρασιάνη. Μπήκε τείχος μπροστά του ο Βοσκόπουλος. Σκληρό μαρκάρισμα εδώ στο έδαφος ο Σταματόπουλος. Ο Τριανταφύλλου, συγγνώμη, για τον Πανσεραϊκό. Δείχνει να πονάει. Θα δούμε ξανά την φάση και το δυνατό μαρκάρισμα, η δυνατή προβολή, με τον Τριανταφύλλου να είναι στο έδαφος. Μία ακόμη διακοπή στο παιχνίδι μας. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση και το φράγμα πάνω στον Μπρατσιάνη. Τη στιγμή που πήγε να παίξει το 1-2 με τον Παπά, δεν υποδείχθηκε κάποια παράβαση από τον διαιτητή. Ξεσήκωσε θύελα αντιδράσεων διαμαρτυριών στον πάγκο της Καβάλας αυτή η απόφαση του Ευαγγέλου να μην υποδείξει το φάουλ. Τώρα θα περάσει ο Μπονέρης μετά από 8 λεπτά. Ήταν έτοιμος να μπει στο παιχνίδι. Τελικά τώρα θα γίνει αλλαγή. Εδώ είναι το φάουλ. Το δυνατό μαρκάρισμα, δυνατή προβολή καλύτερα του Τριανταφύλλου. Δυνατό αλλά και επικίνδυνο παίξιμο από τον Τριανταφύλλο, ο οποίος δέχεται τις πρώτες βοήθειες μπροστά από τον πάγκο του Πανσεραϊκού. Εδώ ο Κώστας Βασιλακάκης είναι οι οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του. Η ώρα της αλλαγής, ο Ραχίμ μέσα από αποδοκιμασίες θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Ραχίμ έτρεξε αρκετά χιλιόμετρα και ήταν αρκετά ιδιαίτερα δραστήριος. Στο πρώτο ημίχρονο στη θέση του πέρασε ο Μπονέρης με το νούμερο 12 στη φανέλα. Βιτλής μαρκάρεται από τον Ολίσε. Αποδεικνύει πλάγιο για τον Πανσεραϊκό Ευαγγέλου. Τρίτη και τελευταία αλλαγή σε λίγο και για την Καβάλα. Ο Ασημάκης με το νούμερο 12 θα περάσει στο παιχνίδι. Είναι στην γραμμή του κέντρου. Περιμένει την εντολή από τον διαιτητή. Να δούμε αν θα γίνει τώρα η αλλαγή του Ασημάκη σε αυτό το φάουλ που κέρδισε η Καβάλα. Και έτσι θα γίνει, υπάρχει νόημα από τον διαιτητή. Όχι, θα εκτελεστεί πρώτα το φάουλ. Παρότι έκανε νόημα για αλλαγή ο διαιτητής, εκτελέστηκε γρήγορα το φάουλ από τους παίκτες της Καβάλας. Ανεκμετάλλευτη και αυτή η προσπάθεια των γηπεδούχων. Τώρα όμως θα γίνει αλλαγή του Ασημάκη. Ο παίκτης που περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου είναι ο μοιραίος της Καβάλας μέχρι στιγμής, ο Διαμαντίδης με το νούμερο 10. Αστόχησε στο πέναλτι που κέρδισε ο Μπρατσιάνης στο 36ο λεπτό. Λίγο θα θυμηθούμε το χαμένο πέναλτι του Διαμαντίδη που πέρασε ως αλλαγή. Τώρα τον αντικατέστησε ο Ασημάκης. Μοιραίος λοιπόν για την Καβάλα μέχρι στιγμής ο Διαμαντίδης, ο οποίος πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου με τη συμπλήρωση των 70 λεπτών παιχνιδιού. ...0-1 προηγείται ο Πανσεραϊκός εδώ στο Ανθή Καραγιάννη. Έχουν συμπληρωθεί τα 70 λεπτά παιχνιδιού. Με το γκολ του Γκόγκα από το 37 οι Σερέοι βρίσκονται μπροστά στο σκορ. Και μέχρι στιγμής δείχνουν να κρατούν αυτό το υπέρ τους αποτέλεσμα. Αφού η Καβάλα δείχνει αν μπορεί να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που τις εμφανίζονται στο παιχνίδι. Ανδρούτσος δίνει συνέχεια. Εκεί ο Ασημάκης, νέος Ελθόν Ασημάκης, κέρδισε το φάουλ.
ο Ιορδανίδης δίπλα του στον Μπάτζιο, αυτός στον Παπά και αυτός στον Γαβριλίδη. Γαβριλίδης βρίσκει στήριγμα στον Ιορδανίδη, το στον Μεκρετσιάν. Μπρατσιάνη για τον Μπαρέτα. Πλάγιο για τους γηπεδούχους. Στο 72. 0-1 πάντα Πανσεραϊκός από το 37. Ωραία κερδίζει εδώ ο Ασημάκης. Σέντρα μες στην περιοχή του Ανδρούτσου. Κεφαλιά απομακρύνει σε κόρνερ ο Σιάκας. Ακόμη ένα κόρνερ. Φέρνει την καβάλα μέσα στην περιοχή του Πανσεραϊκού. Πολυκοσμία τώρα στα καρέ του Ανδρούτσου. Γι' αυτό το κόρνερ το οποίο εκτελείται. Η κεφαλιά, η μπαλ out. Πολύ σημαντική στιγμή και πάλι για τους γηπεδούχους. Ο Μεκρετσιάν και πάλι προωθήθηκε για ακόμα ένα στημένο και έχασε την κεφαλιά μέσα από την μικρή περιοχή. Μετά από την άστοχη έξοδο του Ανδρούτσου, εδώ βλέπουμε ξανά την φάση. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Ο Μικρετσιάν πιο ψηλά από τον Ανδρούτσο. Σε πιο καλό timing είδε όμως την μπάλα να καταλήγει πάνω από την εστία του Πανσεραϊκού. Παραμένει έτσι το 0-1 για τα λιοντάρια στο 73 αυτή η φάση. Βιτλής άνοιξε την μπάλα για τον Μπρατσιάνη. Εκεί όμως ο Βοσκόπουλος πολύ σωστά έβαλε την κόντρα και παραχώρησε το πλάγιο. Εδώ οι φίλαθλοι της καβάλας του ΑΟΚ παρακολουθούν και αυτοί με τη δική τους αγωνία την εξέλιξη της αναμέτρησης. Βλέπουν την ομάδα τους να είναι πίσω στο σκορ. Από την άλλη και οι φίλαθλοι του Πανσεραϊκού συνεχίζουν να τραγουδούν υπέρ της αγαπημένης τους ομάδας. Ο Λύς έχασε, κέρδισαν οι γηπεδούχοι. Βιτλής ωραία, θα κρατήσει την μπάλα. Δεν πέρασε η παλιά όμως για τον Μπρατσιάνη. Έκοψαν οι γηπεδούχοι. Ο Λύς για τον Τάντιτς. Τάντιτς ανοίγει την μπάλα. Ωραία για τον Μπονέρι. Το σούτ όμως του Μπονέρι κατέληξε out. Σέντρα σούτ εδώ από τον παίκτη του Πανσεραϊκού που πέρασε ως αλλαγή πριν από 10 λεπτά. Τώρα θα κλειδώσουν και οι αλλαγές για τον Πανσεραϊκό σε λίγο, αφού θα έχουμε την τρίτη και τελευταία αλλαγή και από την πλευρά του Κώστα Βασιλακάκη. Με το νούμερο 18 Τσιμίκας θα περάσει στο παιχνίδι. Γαβριλίδης κάνει από τον Γκόγκα και τώρα ο Τάντιτς κάνει κίνηση και ο Μουτεσίδης. Ο Τάντιτς κρατάει, τώρα δίνει κάθετα στον Μουτεσίδη. Ένα σούτ που γίνεται από τον Ρούτσιμπαλα, καταλήγει out. Στο 75 και η τρίτη αλλαγή για τον Πανσεραϊκό. Με το νούμερο 18 ο Τσιμίκας θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε ποιον παίκτη θα αντικαταστήσει. Βλέπουμε εδώ τον Τσιμίκα με το νούμερο 18. Εκτός αγωνιστικού χώρου ο Λύσε κέρδισε αρκετές μονομαχίες και αυτός στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Εγκούτο ο Λύσε. Τώρα γίνεται η αλλαγή. Δέχεται τα συγχαρητήρια από τους ανθρώπους του Πανσεραϊκού. Ο Λύσε ο οποίος χειροκροτεί και τον κόσμο των Σεραίων που βρίσκονται σήμερα εδώ στο Ανθή Καραγιάννη για την συμπαράστασή τους. Σε πλάγιο θα απομακρύνει ο Τσουκαλάς. Η καβάλα παραμένει τώρα στην επίθεση.
τον Ασημάκη να κλείνεται. Διεκδίκησε την μπάλα, δεν κατάφερε να την κάνει δική του και έχουμε το out. Ο Αδρούτσος θα εκτελέσει το ελεύθερο. Στο 77 της αναμέτρησης, Καβάλα Πανσεραϊκός 0-1 με το goal του Γκόγκα από το 37. Οι Σεραίοι προηγούνται. Σπανθή Καραγιάννη. Και αν τελειώσει έτσι το παιχνίδι, σίγουρα θα έχουν τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση της κορυφής του πρώτου ομίλου της τρίτης εθνικής. Στη συνέχεια αγωνίζονται με Αγιονέρη και Δόξα Δράμας την τελευταία αγωνιστική. Τώρα οι παίκτες της Καβάλας προσπαθούν να βγουν στην επίδεση. Ένα σουτ που γίνεται, ο Ανδρούτσος θα απομακρύνει σε κόρνερ. Το σουτ που έγινε από τον Μπαρέτα από το ύψος της μεγάλης περιοχής του Ανδρούτσου. Αυτός αντέδρασε και πέταξε την μπάλα σε κόρνερ. Ο Μπαρέτας θα είναι εκτελεστής στο κόρνερ που κέρδισε ο ίδιος. Εδώ βλέπουμε ξανά το σουτ που δοκίμασε. Υποχρέωσε τον Ανδρούτσο να παραχωρήσει το κόρνερ. Εκτελέστηκε. Η μπάλα παραμένει μέσα στην περιοχή του Πανσεραϊκού. Οι κεφαλιές. Δεν έχει απομακρυνθεί ακόμα η μπάλα στην αγκαλιά του Ανδρούτσου. Από το γύρισμα του Μικρετσιάναν. Ναι, ο Μικρετσιάν είναι με το νούμερο 6, ο παίκτης που γύρισε την μπάλα. Αυτή κατέληξε στην αγκαλιά του Ανδρούτσου. Δυνατό βολέ από τον πορτιέρο του Πανσεραϊκού. Εδώ βλέπουμε ξανά την φάση, το replay της προηγούμενης φάσης. Ο Βιτλής. Οι κεφαλιές από τους αμυντικούς και του Πανσεραϊκού. Εδώ το γύρισμα από τον Μικρετσιάν. Σωστά τοποθετημένος ο Ανδρούτσος. Θα μπλοκάρει την μπάλα. Εδώ και ο κόσμος των Σεραίων, του Πανσεραϊκού. Βιτλής. Γαβριλίδης για τον Ιορδανίδη. Αυτός για τον Ασημάκη. Ασημάκης θα παίξει με τον Παντελίδη. Παντελίδης πήγε να γυρίσει για τον Ασημάκη ξανά. Λανθασμένη και αυτή η επιλογή από τον Ασημάκη. Εδώ η Καβάλα δείχνει όσο περνά τα λεπτά να κάνει την ψυχραιμία της, βλέποντας τον χρόνο να την πιέζει. Οι παίκτες της υποχρεώνονται σε βεβαιασμένες κινήσεις και αυτό δεν θα τους βγει σε καλό. Υπάρχει ακόμα χρόνος, αρκεί να τον εκμεταλλευτούν οι ποδοσφαιριστές της Καβάλας. Από την άλλη, σωστή διαχείριση μέχρι στιγμής από τους παίκτες του Πανσεραϊκού, που συνάντησαν κάποιες δυσκολίες με τις ευκαιρίες, χαμένες ευκαιρίες των γηπεδούχων, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Ακόμη 10 λεπτά για την ολοκλήρωση, για τη συμπλήρωση των 90 λεπτών, την ολοκλήρωση του παιχνιδιού εδώ στο Ανθή Καραγιάννη. Ο Πανσεραϊκός προηγείται από το 37-1-0 με το γκολ του Γκόγκα. Ο Μπονέρης γύρισε για τον Μουτεσίδη, απομακρύνει ο Μακρετσιάν πρώτου Γκόγκα. Υπάρχει φάουλ του επιθετικού του Πανσεραϊκού πάνω στον Μακρετσιάν. Τώρα ο Ιορδανίδης. Σηκώνει για τον Μπρατσιάνη. Ζητάει φάουλ εδώ ο παίκτης της Καβάλας. Δεν δόθηκε όμως. Δεν υποδείχθηκε κάτι από τον Ευαγγέλου, τον διαιτητή της σημερινής αναμέτρησης, στο περιθώριο της 27ης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου της τρίτης εθνικής. Αυτό το παιχνίδι, το οποίο λογικό είναι να κεντρίζει το ενδιαφέρον, να προσελκύει όλα τα βλέμματα, αφού η δεύτερη Καβάλα ισοβαθμία με τον Άρη πριν από την έναρξη του παιχνιδιού.
δέχεται τον πρώτο πόρο Πανσεραϊκό, ο οποίος και προηγείται με την συμπλήρωση 81 λεπτά παιχνιδιού. Ένα φάουλ που έχουν κερδίσει οι φιλοξενούμενοι μέσα στην περιοχή της Καβάλας. Εκεί ο Βιτλής υπάρχει όμως υπόδειξη. Η offside ολοκληρώνεται αυτή η επιθετική προσπάθεια των φιλοξενούμενων. Ο Παπάς θα κατεβάσει με το στήθος, έρχεται και ο Βιτλής, πιο γρήγορα όμως πάνω στην μπάλα. Ο Τριανταφύλου έβαλε την κόντρα και έχουμε πλάγιο. Με Κριτσιάν αλλάζει παιχνίδι για τον Ασημάκη. Αυτός στόπαρε την μπάλα, ωραία την κατέβασε στο έδαφος. Πήγε να βγάλει για τον Παντελίδη, δεν πέρασε η μπαλιά του. Παπάς θα κρατήσει, δεν έχει κάποια υποστήριξη. Θα κερδίσει όμως το φάουλ. Φάουλ από τον Μουτεσίδη πάνω στον Παπά. Και κίτρινη κάρτα στον παίκτη του Πανσεραϊκού. Να δούμε αυτό το φάουλ αν μπορεί να φέρει κάτι καλό για την ομάδα της Καβάλας. Στο 83ο λεπτό, μέσα στην περιοχή ο Βιτλής γυρίζει, νέα κεφαλιά, η μπάλα out. Η μπάλα out στη δεύτερη κεφαλιά του Μεκριτσιάν και πάλι πρωταγωνιστής σε ακόμη μια φάση που προέρχεται από στημένη μπάλα ο Μεκριτσιάν. Ο κόφτης της Καβάλας αγωνίζεται μπροστά από τα δύο στόπερ, τον Μπάτζιο και τον Ιορδανίδη, προωθείται σε όλα τα στημένα, στα περισσότερα καταφέρει να γίνει ο πρωταγωνιστής. Βλέπουμε ξανά την φάση, την προηγούμενη ευκαιρία για την Καβάλα. Γυριστή κεφαλιά από τον Βιτλή, νέα κεφαλιά από τον Μεκρετσιάν. Η μπάλα όμως κατέληξε ψηλά πάνω από την εστία του Ανδρούτσου. Παρατηρήσεις από τον Ευαγγέλου. Δεν μπορώ να διακρίνω, λέει, τον Κώστα Βασιλακάκη να περάσει εκτός. Θα έχουμε αποβολή του Κώστα Βασιλακάκη από τον πάγκο του Πασεραϊκού. Δεν ξέρω, να δούμε. Έχει μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο ο Κώστας Βασιλακάκης. Και παίρνει την άγουσα για τα αποδυτήρια, φεύγει από τον πάγκο του αργά-αργά ο Κώστας Βασιλακάκης. Δεν λέει να φύγει από τον αγωνιστικό χώρο. Έχουν πάει και οι αστυνομικοί για να τον βγάλουν εκτός, ήρεμα, εκτός αγωνιστικού χώρου. Θα δει το υπόλοιπο του παιχνιδιού από την Φυσούνα λόγω της αποβολής που είχε από τον διαιτητή, τον Ευαγγέλου. Κανονικά συνεχίζεται το παιχνίδι. 5 λεπτά ακόμη για την συμπλήρωση 90 λεπτών. Ο Πανσεραϊκός προηγείται πάντα 1-0 από το 37 με τον γκολ του Σάκη Γκόγκα. Πλάγιο τώρα για την Καβάλα που παραμένει στην επίθεση. Εκτελέστηκε το πλάγιο ο Ασημάκης, η μπάλα μέσα στην περιοχή, σε ένα χώρο όμως που απομακρύνει ο Μπονέρης. Βιτλής παίζει με τον Σταματόπουλο. Εκεί ο Βιτλής έχασε από τον Δαμιανό Τριανταφύλου την μπάλα. Ο κόσμος του Πανσεραϊκού έχει σταματήσει να τραγουδάει όσο περνάνε τα λεπτά και πλησιάζουμε στη λήξη του παιχνιδιού. Λογικό είναι, έχουν την ψυχολογία και τον ενθουσιασμό οι φιλαθλοί των Σεραίων. Εδώ ο Κώστας Βασιλακάκης έχει εντολή να βγει ακόμη πιο έξω, εκτός αγωνιστικού χώρου, έξω από τα αποδυτήρια θα είναι, και θα παρακολουθήσει την συνέχεια του παιχνιδιού τα 4 λεπτά που απομένουν για να συμπληρωθούν τα 90 λεπτά. Τάντιτς
είναι δίπλα του και ο Μπονέρης για βοήθεια. Ο Τάντιτς προσπάθησε εκεί να κερδίσει κάποιο κόρνερ μέσα από ο Κόντρες, δεν τα κατάφερε. Φάουλ τώρα για την Καβάλα. Τέλεσε ο Μπαρέτας. Ο Παπάς εκνευρισμένος πετάει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου από τα συνεχόμενα σφυρίγματα του Ευαγγέλου, που δεν αφήνει το παιχνίδι, είναι αλήθεια, να εξελιχθεί. Έχει πέσει αισθητά ο ρυθμός. Ιορδανίδης κάθετα για τον Γαβριλίδη. Ξανά Ιορδανίδης. Η κόντρα πλάγιο για την Καβάλα. Νέα απομάκρυνση, νέο πλάγιο για τους γηπεδούχους. Τρία λεπτά ακόμη για να συμπληρώσουμε 90 λεπτά παιχνιδιού εδώ στο Ανθή Καραγιάννη. Ο Πανσεραϊκός προηγείται πάντα 1-0 από το 37ο λεπτό. Νωρίτερα στο 36 θυμίζουμε το χαμένο πέναλτι για την Καβάλα από τα πόδια του Διαμαντίδη. Στο δεύτερο ημίχρονο είναι γεγονός ότι οι γηπεδούχοι δείχνουν πιο επιθετική διάθεση σε αντίθεση με τους φιλοξενούμενους που προσέχουν περισσότερο την άμυνά τους παρά το να βγουν στην κόντρα να πετύχουν κάποιο ακόμη γκολ, και λογικό μου φαίνεται λόγω και της κρισιμότητας που έχει αυτή η αναμέτρηση, αφού θυμίζουμε αν ο Πανσεραϊκός διατηρήσει αυτό το υπέρ του αποτέλεσμα, τότε έχει τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος του πρώτου ομίλου της τρίτης εθνικής. Εδώ χάνει ο Ασημάκης, θα κερδίσει το φάουλ, με φάουλ έχασε την μπάλα. Θα το εκτελέσει γρήγορα με πάσα δίπλα του στον Μπρατσιάνη. Μπρατσιάνη θα δώσει ξανά στον Ασημάκη, σήκωσε την μπάλα. Έκοψαν όμως ξανά οι αμυντικοί του Πανσεραϊκού, απομακρύνουν όπως πλέον από την άμυνά τους οι φιλοξενούμενοι. Να φεύγει μπάλα, να περνάνε τα δευτερόλεπτα. Στο έδαφος παίκτης του Πανσεραϊκού, νέα διακοπή, κερδισμένα πολύτιμα δευτερόλεπτα για τους φιλοξενούμενους. Ο χρόνος πιέζει την Καβάλα. Αν ολοκληρωθεί έτσι το παιχνίδι, τότε μένει στην τρίτη θέση μόνη της πλέον, αφού ο Άρης, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που είχαμε, προηγείται στο Κλειάνδης Βικελίδης, οπότε θα φτάσει τους 64 βαθμούς. Πανσεραϊκός, αν παραμείνει το 0-1, φτάνει τους 65 και παραμένει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Εδώ κερδίζει ένα φάουλ ο Τάντιτς. Κίτρινη κάρτα είδε ο Μπάτζιος. Όχι, ο Μακρτσιάν είναι ο παίκτης που αντίκρισε την κίτρινη κάρτα με το νούμερο 6. 0-1 ο Πανσεραϊκός στην Καβάλα. Το 37 συμπληρώσαμε 90 λεπτά παιχνιδιού, πλέον παίζουμε το χρόνο των καθυστερήσεων. Η μπάλα περνάει από όλους, ο Αθανασίου θα μαζέψει και γρήγορα με ένα δυνατό βολέ θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Παπάς εκτέλεσε το πλάγιο, Βιτλής. Ξανά ο Παπάς. Χάνει από τον Μπονέρη πλάγιο. Πλέον έχουμε μπει στον έξτρα χρόνο, στον χρόνο των καθυστερήσεων εδώ στον Ανθή Καραγιάννη. Ο Πανσεραϊκός προηγείται πάντα 1-0 της Καβάλας. Βεβαιασμένη εδώ κίνηση από τους γηπεδούχους. Νέο φάουλ για τον Πανσεραϊκό. Ο Τάντιτς είναι στο έδαφος. Ήδη παίζουμε ένα λεπτό από τον έξτρα χρόνο, δύο λεπτά ακόμη για την συμπλήρωση
για την ολοκλήρωση μάλλον του παιχνιδιού. Εδώ στο Ανθή Καραγιάννη. Εκτελεί ο Ρούτσης το φάουλ σε ένα χώρο που είναι ο Τάντιτς. Αυτός θα κατεβάσει την μπάλα στο έδαφος, έχει πάνω του τον Ιορδανίδη, ψάχνει το χώρο να γυρίσει και τα καταφέρνει. Ο Γκόγκας γυρίζει, το σουτ όμως κοντράρει. Ακόμη μία λαθασμένη πάσα τώρα από τους γηπεδούχους. Μπάλα μας φτάνει στον Μπαρέτα. Αυτός παίζει με τον Μπρατσιάνη. Ωραία ανοίγει την μπάλα για τον Ασημάκη. Μέσα στην περιοχή έχουμε πέσιμο του Ασημάκη και έντονες διαμαρτυρίες από την Καβάλα, από τους ποδοσφαιριστές αλλά και τον πάγκο των γηπεδούχων. Θα έχουμε και κίτρινη κάρτα στον Ασημάκη για διαμαρτυρίες. Ο πρωταγωνιστής της συγκεκριμένης φάσης θα την δούμε ξανά. Πρέπει να δούμε το replay. Βλέπουμε τον Ασημάκη, μαρκάρεται. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια παράβαση. Βλέπουμε ξανά το replay. Ο Ασημάκης. Βλέπω να τον ακουμπάει. Ο Ασημάκης έπεσε στο έδαφος. Έκανε βουτιά, δεν υπέδειξε κάτι ο διαιτητής. Σε λίγο συμπληρώνουμε σε δευτερόλεπτα και το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Τώρα ο Ανδρούτσος θα δει την κίτρινη κάρτα για καθυστέρηση στην εκτέλεση. Σε αυτό το ελεύθερο ο Ασημάκης κάνει τον σταυρό του προς τον πάγκο της Καβάλας. Πρωταγωνιστής στην προηγούμενη φάση για το πέναλτι το οποίο διαμαρτύρονται οι Καβαλιώτες. Και ο Ανδρούτσος θα δώσει συνέχεια τώρα στο παιχνίδι. Ο τερματοφύλακας του Πανσεραϊκού. Ο Γκόγκας κερδίζει την πρώτη κεφαλιά. Ο Βιτλής γυρίζει. Μπονέρης. Ο Γαβριλίδης. Έχει φάουλ τώρα για συμμαχίες μεταξύ Παντελίδη και Μπονέρη. Εκτελέστηκε γρήγορα το πλάγιο. Ο Μικριτσιάν θα γεμίσει για τον Μπρατσιάνη. Ο Τάντιτς. Όλη η Καβάλα είναι μπροστά και τώρα ο Τάντιτς κλείνεται, χάνει την μπάλα. Παπάς. Πολύ ωραία ενέργεια τώρα εδώ από τον Μπονέρη, ο οποίος ο Τριανταφύλου είναι ο Δαμιανός Τριανταφύλου. Ξέφυγε ωραία από δύο αντιπάλους του. Περπροσπάθεια εδώ και ιδιαίτερη μαχητικότητα από τον Δαμιανό Τριανταφύλου σε αυτή τη φάση. Κοντράς συναισθημάτων και στην κερκίδα στις εξέδρες. Οι φίλοι της Καβάλας δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό το 0-1 με το οποίο βρίσκεται η ομάδα τους πίσω στο σκορ από το 37 σε αντίθεση με τους φιλοξενούμενους, τους φιλάθλους του Πανσεραϊκού. Να δούμε όμως αυτή τη φάση μέσα στην περιοχή. Ο Παντελίδης απομακρύθηκε η μπάλα. Επιμένουν οι γηπεδούχοι. Κακή επιλογή όμως εδώ από τον Γαβριλίδη. Και τώρα ο Τάντιτς για τον Μπονέρη. Έχει πάνω του τον Μακριτσιάν. Θα γυρίσει στην αγκαλιά του Αθανασίου. Δυνατό βολέ από τον τερματοφύλακα της Καβάλας σε ένα χώρο που είναι και ο Μπάτζιος, ο οποίος έχει προωθηθεί. Ο Ασημάκης, κακή επιλογή εδώ. Δεν ξέρω, ίσως ήταν και η τελευταία φάση του σημερινού παιχνιδιού στο Ανθή Καραγιάννη. Οι άνθρωποι του Πανσεραϊκού διαμαρτύρονται στον διαιτητή για τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ήδη παίζουμε 4,5 λεπτά. Και τώρα το τελευταίο σφύριγμα από τον Ευαγγέλου. Έξαλλοι πανηγυρισμοί μπορείτε να διακρίνετε ομάδας και κόσμου. Πανηγυρίζουν έξαλλα έντονα οι ποδοσφαιριστές του Πανσεραϊκού μαζί με τον κόσμο των Σερών που ήρθαν σήμερα εδώ στην Καβάλα για να συμπαρασταθούν τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών του Κώστα Βασιλακάκη. Μπορείτε να διακρίνετε στον αγωνιστικό χώρο και τα πεσμένα κορμιά των ποδοσφαιριστών της Καβάλας, οι οποίοι πεσμένοι στο έδαφος, προσβολωμένοι, δεν μπορούν
να πιστέψουν ότι χάνεται ουσιαστικά μια χρονιά μετά από αυτό το αποτέλεσμα. Πρέπει να αλλάξει δραματικά τις τελευταίες δύο αγωνιστικές κάτι στο πρωτάθλημα, προκειμένου η Καβάλα να μπει και πάλι σε τροχιά ανόδου. Έντονοι πανηγυρισμοί, έξαλλοι πανηγυρισμοί και δικαιολογημένα από τους παίκτες του Πανσεραϊκού, που σήμερα ήρθαν εδώ αποφασισμένοι για το καλύτερο αποτέλεσμα και τον γκολ του Σάκη Γκόγκα στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης τους δίνει αυτή τη μεγάλη νίκη. Πάμε λίγο να δούμε τα διαφημιστικά σποτ του Metro Sport και επιστρέφουμε. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ό,τι παίζει, ανεβαίνει στο metrosport.gr με την υπογραφή της νούμερο 1 αθλητικής εφημερίδας Metro Sport και του κορυφαίου αθλητικού σταθμού Μετρόπολης 95,5. Live streaming αποκλειστικών αγώνων. Live chat με όλους εσάς. Βίντεο και σχόλιο από κορυφαίους αθλητικογράφους. Και σε έκδοση για smartphones και tablets. metrosport.gr. Ο ηγέτης στα σπορ και στην online ενημέρωση. Επιστρέφουμε στο Ανθή Καραγιάννη, παίκτες της Καβάλας. Εμφανώς στεναχωρημένοι από το αποτέλεσμα, παίρνουν την άγουσα για τα αποδυτήρια σε αντίθεση με τους ποδοσφαιριστές του Πανσεραϊκού που παραμένουν στο πέταλο που βρίσκονται, που φιλοξενήθηκαν οι φίλαθλοι του Πανσεραϊκού και πανηγυρίζουν αυτή τη μεγάλη, τη σπουδαία νίκη που σημείωσαν σήμερα εδώ στο Ανθή Καραγιάννη. Μετά το τέλος λοιπόν και της 27ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής στον πρώτο όμιλο, οι Σέρες, ο Πανσεραϊκός παραμένει, έχει το πρώτο χέρι, τον πρώτο λόγο για την άνοδο, αφού φτάνει τους 65 βαθμούς, παραμένει αίτητος. Ο Άρης με τη νίκη του απέναντι στον Εύρο Σουφλίου φτάνει τους 64 βαθμούς, παραμένει η διαφορά στο μείον 1, ενώ η Καβάλα πέφτει πλέον στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, μόνη της πλέον εκεί, έχασε κάθε ελπίδα που είχε για την άνοδο στην Football League. Σε ένα παιχνίδι, σε ένα μάτσο που κυριάρχησε το πάθος για 90 λεπτά, σε ένα μάτσο όπου τα είχε όλα, ακόμη και χαμένο πέναλτι από την πλευρά των γηπεδούχων, ο Πανσεραϊκός κατάφερε να φύγει νικητής, να πάρει τρεις πολύτιμους βαθμούς με τον γκολ του Σάκη Γκόγκα στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Νωρίτερα θυμίζουμε χαμένο πέναλτι για την Καβάλα στο 36, ένα λεπτό πριν το γκολ του Γκόγκα. Εκεί ο Διαμαντίδης δεν κατάφερε να το εκμεταλλευτεί, έχασε σπουδαία ευκαιρία και στην αμέσως επόμενη φάση ο πολύπειρος επιθετικός των Σεραίων κατάφερε να πετύχει το τρίποντο που διαμόρφωσε και το τελικό αποτέλεσμα στη σημερινή αναμέτρηση. Στατιστικό στοιχείο ιδιαίτερα αξιόλογο ότι ο Πανσεραϊκός φεύγει για τέταρτο παιχνίδι από εδώ, από το Ανθή Καραγιάννη, νικητής με το ίδιο ακριβώς σκορ πέντε, αυτό ήταν το πέμπτο πιο πρόσφατο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες στο Ανθή Καραγιάννη. Τα τρία προηγούμενα ο Πανσεραϊκός είχε κερδίσει 0-1, αυτό έκανε και σήμερα, φεύγει νικητής από το Ανθή Καραγιάννη με το ίδιο σκορ, με 0-1, χάρη στο τέρμα που σημείωσε ο Σάκης Γκόγκας, ο πρωταγωνιστής στην σημερινή αναμέτρηση. Ακόμη πανηγυρίζουν οι φίλαθλοι του Πανσεραϊκού έξαλα, σιγά σιγά όμως τα λιοντάρια του Κώστα Βασιλακάκη παίρνουν την άγουσα για τα αποδυτήρια. Αυτά λοιπόν, το πάρτι σίγουρα θα συνεχιστεί στις Σέρες. Ήταν το πιο δύσκολο παιχνίδι που είχε μετά από αυτό στο Κλεάνθης Βικελίδης ο Πανσεραϊκός. Εκεί το έχασε στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο εδώ σήμερα κατάφερε να φύγει νικητής και να πάρει ένα πολύτιμο τρίποντο που τον κρατάει σε θέση οδηγού δύο στροφές πριν από την ολοκλήρωση του φετινού μαραθωνίου της Τρίτης Εθνικής. Από το Ανθή Καραγιάννη και τον Γιώργο Στράτζαλη που ήταν στην περιγραφή του αγώνα, αλλά και από το συνεργείο του metrosport.gr που σας μετέφερε ζωντανή εικόνα από τον αγωνιστικό χώρο, από το γήπεδο της Καβάλας, να έχετε ένα καλό απόγευμα.